Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα σας. Ναι, τριήμερο έχει. Ευκαιρία να φύγετε. Ευκαιρία να πάτε στα εξοχικά, σε ευκαιρία να βουτήξετε για πρώτη φορά στη θάλασσα. Αν και κάτι βροχές σε μάνα θα είναι. Σήμερα τα ποίηματα τα είπαν τα παιδάκια. Είχαμε πάλι ρεπό και ενώ οι καθηγητές, δάσκαλοι, κατάθεση Στεφάνου δεν έχει. Κατάθεση Στεφάνου σήμερα. Ποιο είναι κατάθεση. Το Αγίου Πνεύματος, θα βρούμε κανένα, καταθέσουμε κανένα Στεφάνι. Όχι, δεν είναι εργατικοί άνθρωποι. Τι εργατικοί άνθρωποι είναι. Του τριών εργαχών, του Αγίου Πνεύματος, όλοι φωτισμένοι. Πίσω Εύη, πίσω των κυνηγών. Ο Σέρλοκ Χόλμς από την κυνηγημένα πουλάκια. Έχουμε μπάσκετ εδώ. Καλησπέρα. Σπυριγιά. Τι κάνετε. Έχουμε τη σπυριάρα την μπάλα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Τι έγινε, για πες τα νέα, πώς είναι, την πιάσανε την Τζόρτζια, είναι μέσα. Το FBI την είδε. Ο άλλος, ο Ευσεβίου, πού είναι. Είσαι εκτός επικαιρότητας καταρχήν. Τι κακεντρεχείς. Ένα το κρατούμενο. Όχι, εγώ θυμάμαι τα παλιά, μ' αρέσει. Το... Εσύ άσε τα παλιά, τώρα θα πιάσουμε λίγο τα καινούργια, γιατί ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Και τώρα. Μια αναφορά επιγραμματική δεν είναι ποτέ εκτός επικαιρότητας. Λοιπόν, καταρχήν, ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί στους τέσσερις. Ποιους τέσσερις? Του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και αρκετές ημέρες. Μπορεί να βγει τρίτος. Παλεύει με τον Παναθηναϊκό. Να βγει τρίτος. Παίζει αύριο. Πού? Στο ΆΚΑ, 5.30 ώρα. Ναι, αλλά έκανε μια δήλωση ο προπονητής, λέει υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, ναι, και να λέει αυτό. Να ξέρουμε τι λέμε, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Φυσικά δεν είπε κανείς ότι μπήκαν οι δύο ομάδες και είναι ίσες. Ναι. Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ δυσθεώρατο οικονομικά και αγωνιστικά. Παίζει αύριο, κάτω. Ναι, στο ΆΚΑ σου είπα. Θα χάσει. Εντάξει. Έχασε στο πρώτο παιχνίδι, 92-79. Ναι. Προέρχεται από πολύ καλή έτσι, ψυχολογική και αγωνιστική παρουσία, γιατί έκανε ένα σερί 4-0 απέναντι στην ΑΕΚ, ναι, και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Ναι. Η ΑΕΚ μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι χορτασμένη επειδή κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος, ναι, κατέκτησε ναι, το Basketball Champions League, αλλά όταν κερδίζει 4 παιχνίδια. Τι ωραίο το ματς αύριο. 5.30 ώρα.
Ναι, ο ΤΕ. Κοσμοτέ, ναι. 7 και νομίζω θα έχουμε και εμείς τη συνδέση μας. 6 παρά 10 θα τα αλλάξουν το. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν και οι μπασκετικοί που θα το δουν ούτως ή άλλως. Ναι, τώρα βλέπω εγώ 25 πόντους διαφορά, 24. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να έχεις και μια πίστη σε αυτό που κάνεις. Δεν μπορεί ξαφνικά το μπάτζετ των 7 και 6 κατοστάρικων χιλιάδων ευρώ να συναγωνιστεί ένα μπάτζετ 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Να είμαστε και λίγο δίκοι, να είμαστε και λίγο. Ο Κατσαρής τον αξιοπρεπή. Εντάξει, καλά κάνει ο κύριος Κατσαρής και εκλήξει εισαγωγικά τον Ιβάν Σαββίδη να μπει στα υπόλοιπα τμήματα. Τον βρήκε εύκολα, τον βλέπει. Καλά κάνει. Βλέπει. Εσύ να βλέπει καινούργια μαγαζιά, δεν πα να γίνει χορηγό ή κάτι. Μια χαρά πηγαίνει. Ότι μαθαίνω, πηγαίνεις μια χαρά. Έτσι. Πάω, ρε, και καλά κάνεις. Ναι. Είπα εγώ ότι κάνει λάθος ο άνθρωπος. Ποιος φυσιολογικός επιχειρηματίας ή εργαζόμενος ή επαγγελματίας θα δώσει λεφτά σε μια ζήτηση. Τα άλλα είναι παίξε γέλαση. Ωραία. Εσύ το έχεις το λέγιν. Ναι. Βασίζεσαι στο λέγιν σου. Ναι, ναι, για να εξασφαλίσεις κάτι. Τι θα στείλεις, πλάνο PDF για να εξασφαλίσεις μια χορηγία ή θα στείλεις κανέναν επαγγελματία συνεργάτη σου. Εγώ επαγγελματία γιατί. Ναι, εσύ την κάνει τη δουλειά σου μόνο. Αφού μπορώ μόνο. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Θα πάει για σένα για τον μπάσκετ. Ας πούμε ναι. Πάει Χατζινάκος. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χρειάζεται μια ευκαιρία. Θέλει λίγη πίστη. Απλά, εγώ λέω τώρα. Ναι. Λέω. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Θα χάσει. Θα χάσει φυσιολογικών των δεδομένων. Πρόσεξε. Η σειρά την Τρίτη έρχεται στο Παλατάκι. Ποιο θα έρθει εδώ. Παναθηναϊκός. Αυτό να το δω το μάτς. Να δω ναι. Πόσο κόσμο θα έχει την Τρίτη στο Παλατάκι. Είμαι πώς. Πολύ περίεργος. Τι είναι μετά το Αγίου Πνεύματος. Ναι, είναι μετά το Αγίου Πνεύματος. Έχει μπει ο μήνας, πληρώνεται ο κόσμος. Όχι. Όχι. Στο τέλος είναι. Ούτε 800 άτομα δεν θα έχει. 30 του μηνός, 29-30. Oh. Φίλε, αν δεν έχει κόσμο θα είναι. Και σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, μην παραπονιέται μετά ο Παοκτσής. Αν δίνει εξετάσεις ο Παοκτσής. Όχι, δεν δίνει καμιά εξέταση. Απλά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο χτυπάς λίγο στο φιλότιμο και το φύλαθλο, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει, το βόλο έχει τελειώσει, παίζει με την αίτητη επαναλαμβάνω ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος 29 σερή παιχνίδια, play-off και κανονική διάρκεια. Όχι και τελείο. Μπορείς να έχεις μια καλή έξοδο μαρτυρία. Πήγαινε και στήριξε την ομάδα σου. Τρίτη, 29. 29 είναι. Απλήρωτη. Ναι, από τριήμερο, πήγαινε και στήριξε την ομάδα σου. Δεν σου είπα να γίνει sold out σε ένα κήπεδο 8.000 φιλάθλων. Να πάει όμως μια τριάρα, μια τεσσάρα, μια πεντάρα. Πεντάρα. Με τον Παθηναϊκό παίζει, ρε φίλε. Μετά από τριήμερο, Αγίου Πνεύματος. Ναι, μετά από τριήμερο, γιατί. Κάτσε να το δω, πότε είναι, τι ώρα είναι. Την Τρίτη είναι. Τι ώρα είναι. Νομίζω 6.30. 6.30. Με το καφέ αυτό θα βλέπω. Ναι. Λέω σε κάτι λάθο. Είμαι κάπου λάθο. Εσύ τα λες ικανοποιητικά, σωστά, όμορφα. Γιατί είχαμε κάνει μια παράλληλη αναφορά όταν έπαιζε ο Ηρακλής. Θα το πιάσουμε και τον Ηρακλή, γιατί σήμερα δεν θα χαριστούμε. Και είχε παράλληλη μετάδοση του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Και λέω στον Γκουλ, λέω εδώ έχει 1.500 άτομα στο Ιβανόφιο. Μετά ο Ηρακλήδας, ο πρώην ο Ξανθιώτης, ανέβηκε τελικά. Λέω, όχι, δεν ανέβηκε. Αυτό ρωτάει. Ναι. Τι λέει ο ασεξουαλ εκεί πέρα, τι λέει αυτό ο ασεξουαλ. Τι θέλει ο ασεξουαλ. Συγκεκριμένο, εντάξει, μόνο προκαλεί θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τρολάρι αυτό Κώστα, τρολάρι. Κατάλαβε αν δεν ανέβηκε η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Ποια είναι η ικανοποίηση. Η ικανοποίηση για αυτόν είναι η πρόβλεψη. Ναι. Μέσα στο πεντάμινο ότι τα πράγματα. Δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε μπάσκετ, δεν μπορούμε να εικάζουμε αρνητικές καταστάσεις. Κοίταξε, ο ρεπόρτερ πάντα βλέπει τη θετική ο πλευρά. Ο ρεπόρτερ δεν βλέπει πάντα τη θετική πλευρά. Ναι, απλά υπάρχει και το timing ναι. Που πρέπει να δίνει έμφαση. Να πω αυτό δεν είναι ρεπόρτερ και δεν έχει timing. Εντάξει, οκ, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Είναι άνθρωπο. Ότι αν θέλει να προβλέπει πράγματα και να δικαιώνεται, καλά κάνει. Δικαιώθηκα, λέει, όταν μιλούσα για γυρασμένο ρόστερ. Ναι. Δεν είπε κανείς ότι δεν είχε γυρασμένο ρόστερ ο Ηρακλής. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μπαίνω σε σειρά. Όχι, σε αντιπαράθεση δεν έχω πρόβλημα να πω σιγά. Θέλω να χαλάω τη σειρά μου. Ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε περιμένεις κόσμο εσύ. Περιμένω κόσμο την Τρίτη. Και αύριο δεν έχει να χάσει τίποτα. Πώς είναι, 10? Φαντάζομαι 10, δεν είναι. Ναι. Και να αρχίσει από τον Εύωσμο Κορδελιό, αλλά δεν. Εντάξει, δεν σου λέω να διασχίσουν την πόλη οι άνθρωποι. Όσοι μπορούν και είναι πιο κοντά, ας το επιχειρήσουν. Ας δώσουν μια ευκαιρία, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω κάτι. Ναι. Η λογική έχει να κάνει με όλες τις ομάδες, δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την υπέρβασή του και μπορεί να έχει μια. Πώς να το πω, μια παράταση. Εμείς μια πίστη. Στην γειτονιά είχαμε τη ΜΕΝΤ, παλιά Α2 ήταν. Πήγε και Α1 ένα χρόνο. Δεν ξέρω καλά. Τα ξέρεις καλύτερα. Είχαμε ένα Ford Transit. Ειδικά τη ΜΕΝ την ξέρω πολύ καλά. Τα Transit. Είχαμε ένα Ford Transit. Ναι. Εκεί
Είχαμε ένα μεγάφωνο ναι. και έμπαινε εκεί ο Βόδας, ο Κωνσταντινίδης με άλλους δύο, με τον Χόχα και τους άλλους. Ναι. Και ανοίγανε το μεγάφωνο και φωνάζανε. Ακούσατε, ξέρω εγώ, η αγαπημένη μας ομάδα, η ΜΕΝΤ. Παίζει, ξέρω εγώ, με τον Φίλιππο Αγίου Φανουρίου. Ναι, όλοι, ναι. όλοι, ξέρω εγώ, ελάτε, ξέρω εγώ, κτλ. Μήπω το κάνουν αυτό και στον ΠΑΟΚ, να πούμε. Μακάρι να το κάνουμε. Να δώσουμε τίποτα εισιτήρια και να συμπληρώσουμε. Εντάξει, γιατί όχι, δεν είναι κακό να προωθήσει καμπάνια. Αλλά τμήμα, λέω, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την υπέρβασή του στα υπόλοιπα ζητήματα. Γιατί στον τελικό στα υπόλοιπα επίπεδα. Στον τελικό κυπέλλο δώσαμε εισιτήρια. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Το ότι να δώσει σαν σταθμό, σαν όμιλο. Εισιτήρια δεν έχει να κάνει με το φαινόμενο τη απουσία του παίκτη. Ναι, άμα ήταν τίποτα και ήταν και πηγαίνανε οι παοξίδες στον μπάσκετ, δεν θα το λέγαμε αυτό. Δεν θα το λέγαμε αυτό. Δεν θα το λέγαμε. Να σου πω κάτι. Έχει φορ τράνσιτ εκεί ο Κατσαρίς, καλά. Πού να ξέρω. Τον κύριο Κατσαρί δεν τον ξέρω κιόλα προσωπικά. Έχει Κατσαρί. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον κύριο Κατσαρί. Τέχνη είναι πρέπει να φορτώνει εικόνου, μπάλε, υλικά, αναλώσιμα βέβαια. Έχει φορ τράνσιτ. Μιλάμε για τον μπάσκετ τώρα. Οπότε, εσύ μην τα μπερδεύεις. Τραυματισμούς τέτοια υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Μόνο ο Απόλλων Τσόκλας έπαθε χιαστούς, έκανε επέμβαση. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν ήταν από τα πρώτα βιολιά της ομάδας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 10-11 παίκτες οι οποίοι Μπράβο. Είναι σε πολύ καλό ναι. timing αυτή τη στιγμή και έχουν χημεία. Και δεν νομίζω ότι έχει να χάσει τίποτα αύριο γιατί και ο Παναθηναϊκός, okay, δεν έχει και τα μεγαλύτερα κίνητρα. Φυσικά θα είναι, γιατί να μην δεν είναι. Είναι ακροατής μας, να ξέρω. Είναι, ναι, μακάρι, ωραία. Ναι, ναι. Θα συνευρεθώ. Θα συνευρεθώ. συνευρεθώ. Θέλουμε να έχουμε ακροατές ιδιαίτερους. Ιδιαίτερους. Λοιπόν, ναι. πάμε τώρα στα τουάρι. Ναι. Καταρχήν, η κυρία Τζόρτζια με τον άλλον είναι φυλακή ή είναι έξω? Όχι, δεν είναι φυλακή. Η κυρία Τζόρτζια με τον κύριο Λάσκαρη αποτελούν παρελθόν για τον Άρη. Πού είναι τώρα? Γι' αυτό δεν ξέρω πού είναι. Και προσωπικά, τώρα. Και προσωπικά δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχει πάρει ο κύριος Γουλιέλμος στις μετοχές και κάνει αυτό κουμάντο στον Άρη. Γουλιέλμος, αλλά χρεωμένο τον πήρε ο Γουλιέλμος. Χρεωμένο. Αυτό είναι το σημείο αναφορά. Δηλαδή αυτό πήρε τις μετοχές χρεωμένος. Ο Γουλιέλμος. Δηλαδή τώρα χρωστάει ο Γουλιέλμος. Ναι, φυσικά, χρωστάει ο Γουλιέλμος. Συγγνώμη, δηλαδή, από τη στιγμή που πήρε τις μετοχές, ο κύριος Γουλιέλμος ναι. έχει αναλάβει να φέρει σε πέρα. Έχει αναλάβει να φέρει σε πέρα τα χρέη, ναι. τις υποχρεώσεις και να τρέξει την ομάδα στα επόμενα χρόνια. Άρα ο κύριος Γουλιέλμος, αν αύριο βρεθεί ένας κρίσος, να πούμε, ναι. Οφείλει να πάρει τα λεφτά που θα ζητήσει για να δώσει. Οφείλει την ομάδα. Να συζητήσει τι μπορεί να γίνει, να πάρει τις ανάλογες εγγυήσεις. Και αν μπορεί να βρει συνεργάτες ή χορηγούς ή ακόμα και συμπαίκτη σε θέμα ιδιοκτησίας. Να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Άλλο λέω. Δηλαδή ναι. αύριο μπορεί να έρθει ο Ιβ Σαούντ και ο Τζον Πάπα, να ναι. πούμε ο κανονικός. Και να του πει, κύριε, έχω εδώ πέρα το πλερεξούσιο με το 90% των μετοχών. Εγώ τον πουλάω, θα πει ο Γουλιέλμος. Ναι, εγώ έβαλα ναι, τον ναι. Ναι. Μην πάει ο Ψηφίδης, πήγε καμιά δεμέστηκα ναι. και πει, εγώ σαν ερεστήξη έχω ή κανένα σου πέρα. Ο κύριος Ψηφίδης έχει ζητήσει να ενημερωθεί για το πλάνο που μπορεί να έχει ο κύριος Γουλιέλμος. Ο κύριος Γουλιέλμος όμως έχει αναλάβει εδώ και τρεις μήνες και το χάος που υπάρχει θέλει χρόνο για να μπει σε τάξη. Και θέλει και λεφτά. Ζήτησε ο Ψηφίδης. Ναι, ζήτησε σαν να. Σαν κάτοχος του 10%. Δηλαδή. Θεσμικά δεν είπε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα. Τελείωσε η χρονιά. Γιατί ο αδερφός του Βασίλη, που είναι φίλος μου, μου λέει: ο αδερφός μου δεν πήρε ούτε σάμαλι από τον κύριο Καρυπίδη και από τον κύριο Ιγνατή. Πώς το λένε, το Ευσεβίου. Εντάξει. Ευσεβίου, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει. Το λέει με το όνομα της γυναίκας. Υπάρχει, υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας του ερασιτέχνη με όλα τα τμήματα. Αυτό ας το τηρήσουν ή ας γίνει η καλύτερη δυνατή συμφωνία για την αποπληρωμή των οφειλών. Okay. Ζούμε... Οκ. Κάνει τώρα τι κάνει. Τελείωσε. Ο Άρης έμεινε, Σώθηκε. Βγήκε ένατος. Ένατος. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε, αλλά ναι. υπάρχουν πολλά τώρα ανοιχτά. Ποιος είναι προπονητής και τέτοια. Τώρα. Τώρα. Έχει ξεκινήσει μια μεταβατική φάση προπονήσεων. Ο κύριος Αγγέλου είναι το φαβορί για να μείνει. Ναι. Αλλά είναι τόσα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Εσωτερικά, εξωτερικά, οργανωτικά. Δεν καταλάβω τώρα. Ο Άρης σώθηκε φέτος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Ανέλαβε ο Γουλιέλμος. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γουλιέλμος. Ο κύριος Γουλιέλμος. Ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος. Δημήτρης Γουλιέλμος, ναι, ναι. νομικός σύμβουλος. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Δεν είναι, ναι, νομικός σύμβουλος, το πάθημα. Ναι. Και ξεκινάει η ιστορία. Τώρα, ας πούμε, θα πει ο παίκτης, θέλω, ξέρω εγώ, 1000 δραχμές. Θα του πει, μπορώ τόσα. Ναι. Θες να συμφωνήσεις. Όχι, ναι. όχι θες. Ναι. Πρέπει να συμφωνήσεις ούτως ή άλλως για να μπει σε μια τάξη οικονομικά. Μήπως, ας πούμε, η ομάδα απογυμνωθεί και πέσει αγωνιστικά το χρόνο. Όχι, όχι. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Το budget θα είναι χαμηλό. Από εκεί και πέρα. Για να σωθεί θα πάει δηλαδή η ομάδα. Ναι, για, να ναι, σωθεί, ναι. για το καλύτερο δυνατό. Αν το χρόνο τέτοιο καιρό, άμα άρεσε σωθεί, μπορεί να κορδάρουμε. Δεν νομίζω. Όχι, όχι, όχι. όχι. Εσύ το πας κατευθείαν σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ακόμα πολύ νωρίς για να υποθεί. Θα πρέπει να μπουν σε μια τάξη τα πράγματα, να δει ο άνθρωπος τι έχει να διαχειριστεί.
ξεχωριστεί και να τάξει στον, στον τεχνικό που θα αναλάβει και να γίνει ένα πρόγραμμα. Δεν είναι όλα βάση χρημάτων. Ο χρόνο μου είναι τραγουδάμε απόψε, κλαίει ο δεν θα τραγουδάμε τίποτα γιατί αφού δεν έγινε φέτος, δεν νομίζω. Δεν ξέρεις. Εσύ είσαι πάντοτε υπέρμαχος των αρνητικών ενδεχομένων. Μια πόλη που αν δεν είχε το Σαββίδι θα ήταν μέσα στον Καζαντζίδη. Ισχύει, είπε κανείς το αντίθετο. Ναι, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο θετικά. Γιατί τον ΠΑΟΚ δεν λέω. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο θετικά. Γιατί δεν λέω. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ. Ναι, τώρα λέω, αυτή τη στιγμή. Γιατί στον Άρη λέω στραβά και Ηρακλή. Στον Πάο γιατί δεν ναι, λέω. Βλέπεις, γιατί πέφτει χρήμα. Βλέπεις όμως ότι. Βλέπεις όμως. Και εκεί λέμε. Βλέπεις, πήρες γέρο περίμενε, περίμενε, περίμενε. Σταματάς φασαρία. Περίμενε. Αν βλέπεις όμως, αν θες να σου κάνω λίγο και τον το δικηγόρο του διαβόλου. Μα τον κάνεις. Ο Ηρακλής ανέβηκε. Τι έκανε. Ανέβηκε κατά τον Ηρακλή. Ωραία. Ναι. Ο Άρης ανέβηκε η Super League. Ναι, ανέβηκε. Αλλά δεν μπορεί να δώσει τον αστυνομικό. Ο Πάο πήρε κύπελο και πρωτάθλημα θεωρητικά μέσα στο. Θα γίνει ντοκιμαντέρ για το χαμηλό. Καλά, άστο, εντάξει, οκ. Okay, okay, έκανε ό,τι έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Τι ψάχνεις να βρεις εσύ τώρα. Ναι, καλή χρονιά. Κάνεις τον απολογισμό σου ναι. Και περίμενε να δεις. Όταν θα γίνουν, οκ. Okay. Τώρα πάμε και στα του μπάσκετ. Ο Άρης ακόμα είναι πολύ νωρίς για να υποθεί οτιδήποτε. Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω ναι, στον ναι. Άρη, ναι. Αυτή τη στιγμή τι μαθαίνεις, τι διαισθάνεσαι. Τι μαθαίνω, ότι. Υπάρχει ελπίδα, ναι, υπάρχει ελπίδα. Να σκάσει μύτη ένας και να πει ρε παιδιά, θέλω να τον πάρω. Όχι, όχι. Αυτό όχι, ρωτάω. Όχι, όχι. Μην καταρχήν, με το Γουλιέλμο, καταρχήν, ναι. Καταρχήν θα μπορούσε να μην είναι ούτε καν με το Γουλιέλμο. Αυτό είναι ευτυχία που είναι ο Γουλιέλμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αλλά λέω. Υπάρχει ελπίδα να πάει κάποιο. Υπάρχει μια προεργασία να βρεθούν άνθρωποι συμπαίκτες. Να βγει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Να βγει η Νέα Δημοκρατία. Και είναι στα καλά του. Η Νέα Δημοκρατία πριν το 2019 δεν πρόκειται ναι, να βγει. Εντάξει, δηλαδή. Ναι. Και είναι στα καλά του. Δηλαδή μέχρι να κλείσει. Μπορεί μέχρι... να κάνει κανένα κονέ με κάνα τον Πάπα. Πρόσεξε τι γίνεται. Πρόσεξε τι γίνεται. Έχει γεράσει. Ωραία, ωραία. Ο Γιάννης Ιωαννίδης επανήλθε με παρουσία του στο παλέ ύστερα από δύο χρόνια. Πώ τον είδε. Εγώ δεν τον είδα. Ναι, τον είδε. Τον βιολογικά είδε, βιολογικά είναι ο άνθρωπο όπω είναι. Εντάξει, γιατί είναι. Να μην είναι. Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Είναι ο Ιωαννίδης που δουλεύει. Μιλάμε για την αλεπού ναι. Αλεπού των μπάγκων σε πολύ δύσκολε και. Για πολιτικό λέω τώρα βέβαια. Για πολιτικό ρεφλέ. 73 χρονών είναι ο άνθρωπο. Δεν πάβει να είναι μια ιστορία του Άρη και μια. Μόνο ιστορία. Τώρα τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει θα φανεί. Συνήθω του Άρη μετά από δύο χρόνια. Μιλάμε για. Ένα μήνα, 20 μέρες που έχουν γίνει κάποια πράγματα. Πάνε, δεν γίνονται όλα ναι. Διαμαγείας. Πρέπει να βρεις, να μιλήσεις, να ακούσεις. Ναι. Ξέρεις πόσα. Εσένα ρωτάω. Ναι. Εγώ σου λέω, ναι. Ναι. Ξέρεις πόσα απαγορευτικά έχει ο Άρης. Ναι. Πολλά χρήματα πρέπει να διακανονίσει. Ναι. Και αν τους Έλληνες τους χτυπάς στο φιλότιμο, ναι. Οι ξένοι, επειδή δέχτηκαν και μία συμπεριφορά ασυνεπή, ναι. Σου λέει ήρθα εγώ να παίξω, δεν με πλήρωσες. Ξέρουν, να πούνε και Άρης. Ναι. Σου λένε παίχτες ποδοσφαίρου, φάγανε θέση. Για μπάσκετ μιλάμε. Γενικά το σωματείο λέω. Και σου ρωτάνε δεξιά αριστερά και... Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Τι τέτοιο, τι... Φέση τι εδώ, να πω... Εντάξει. Τι μπέρδεμα είσαι ρε φίλε. Λοιπόν... Που τα λένε μεταξύ τους, το λέω εγώ. Εντάξει, φυσικά. Ο Γιάνκοβιτς εμένα. Φυσικά. Λένε, ακούνε Άρη και λένε, όχι, οι τσέπες μας θα διάσουνε, να πούμε, δεν θα γεμίσουν. Ο Γιάνκοβιτς είναι στην Ισπανία, εντάξει. Έκανε πολύ καλή ναι, παρουσία ναι, με την ομάδα του. Και του στέλνουμε τα χαιρετίσματά του, τα χαιρετίσματά του, είναι με την κοπέλα του εκεί πέρα. Μακάρι μας ακούει. Καλκιδική εκεί. Ναι. Εγώ τώρα τελευταία γνώρισα και την αδερφή της κοπέλας του κατά τύχη σε μαγαζί που δούλευε. Οκ, να περνάει καλά. Νομίζω έχει τις επιλογές του, μπορεί να τις κάνει. Ο Άρης θέλει χρόνο. Ναι. Όχι πολύ, αλλά. Πόσο θέλει χρόνο. Δηλαδή. Νομίζω ο μήνας μέχρι και ο Ιούνιος θα φύγει μέχρι να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα σε καλέσω να. Φυσικά να. Φωνάδες, να μου πεις τα νέα. Ναι. Βρε, εγώ ήρθα, δεν με κάλεσες εσύ. Μα εγώ ήρθα σήμερα. Ναι. Πάμε στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή. Ωρεοποιείτε τις καταστάσεις. Ωρεοποιούμε τις καταστάσεις. Ναι. Καμία κατάσταση δεν ωρεοποιήσαμε, ούτε θα ωρεοποιήσουμε, εγώ τουλάχιστον. Εσύ, ναι, ο Ηρακλής απέτυχε παταγωδός, για να είμαστε δίκαιοι. Κρίμα στον κύριο Δρακόπουλο που ήταν τόσο συνεπής οικονομικά ναι. Και είδε την ομάδα για δεύτερη χρονιά να μην ανεβαίνει. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να γίνει ανανέωση στο ρόστερ. Θα πρέπει να είναι πιο χαμηλή η ηλικιακή βάση. Φάνηκε αυτό. Φέτος ο Ηρακλής δεν έπεισε σε κανένα βαθμό ότι κρατούσε την τύχη στα χέρια του. Παρά το γεγονός ότι και ο κύριος Αλεξάνδρης και ο κύριος Χατζηκυριακίδης είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ελιγμούς στο ρόστερ και να επιλέξουν. Όχι τόσο ο κύριος Χατζηκυριακίδης. Ο κύριος Αλεξάνδρης είχε. Τελείς. Η ομάδα αποκλείστηκε από τον Απόλλων Πάτρας ναι. Κερδίζοντας ένα παιχνίδι τώρα. Μέσα στο Ιβανόφιο ναι. Με τον κόσμο στο πλευρό της και πήγε στην Πάτρα και ήταν. Ήτανε ναι. Σε πολύ κακό time και δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Τώρα, δηλαδή με την πλάτη στον τοίχο, ο Ηρακλής.
παίκτης προπονητές. Ο ίδιος είναι. Οι προθέσεις λένε και οι δηλώσεις του κύριου Δρακόπουλου ότι δεν φεύγει. Ωραία. Θέλει να κρατήσει το τελευταίο του Χατζηκυριακή. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θάρρο Κωστή. Μακάρι να μείνει, να γίνει μια αναδιάρθρωση, μια βάση, μια οργάνωση από το μηδέν. Δηλαδή να στελεχωθεί η ομάδα σε όλα τα επίπεδα, γιατί είχε και κακές διαιτησίες, δεν είχε κάποιον άνθρωπο να πατήσει πόδι και να πει είμαστε εδώ, συνέλθετε. Ο Ηρακλής μπορεί να ανέβει του χρόνου με τον μπορεί να ανέβει του χρόνου, αλλά αρχίζει κουράζει λίγο αυτή η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή του χρόνου το ίδιο, του χρόνου το ίδιο, πέρσι το ίδιο, φέτος το ίδιο. Δηλαδή όταν είσαι τρίτος, έχεις το Ιβανόφιο, σε πολύ χαλεπούς καιρούς μπασκετικά έχεις έναν άνθρωπο που πληρώνει με τα στραβά του ο κύριος Δρακόπουλος, δεν λέω. Τι με τις είναι άπειρος, πολλές φορές μιλάει και τάζει πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ελέγχει, αλλά είναι με καλή έννοια. Λεφτά έχει. Λεφτά έχει. Τελείως, δεν το κάνουμε κριτική. Δηλαδή είναι συνεπής. Πληρώνει. Ναι, είναι συνεπής. Άπειρος. Μακάρι να μπορέσει ο Ηρακλής να στηθεί από το μηδέν και να ανέβει του χρόνου, γιατί φέτος ανέβει και το Περιστέρι τρένο. Και τώρα από αύριο παίζουν ο Χολαργός με τον Απόλλων Πάτρας και είναι πολύ κρίμα να μην είναι ο Ηρακλής πρώτον όμως. Ναι. Δεν αποκλείεται κάποια ομάδα να μην μπορεί να συμμετάσχει του χρόνου στην Basket League. Μπορεί να χωθεί έτσι δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει να περιμένει, γιατί ο Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι τρίτος στη βαθμολογία, αλλά στα play-off είναι τέταρτος. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Τώρα κάνει κολόμπαρο κολό θα μας πεις. Εγώ, ναι. Ρώτησε τον κατάλληλο. Δεν. Όχι, δεν τα έχω. Σε βλέπω αυτά. Σε πολύ high society μαγαζιά και με προβλήματα. Σε high society γιατί. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το να βγει σε ένα μαγαζί. Ρομαντικά και τέτοια να πούμε. Δεν σε έχω γιατί. Το να βγει σε ένα μαγαζί καλό τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν έχουμε ωραίε υπάρξει τρει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, βγαίνουμε για ποτέ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι. Να μου πει ότι είμαι στο Buenos Aires ή στο Μιλάνο και με τράκαρε εκεί, να σου πω: οκ. Ένα ποτό πίνει εκεί, ένα ποτό πίνει και εδώ. Ναι. Αυτά. Ναι, σωστά. Για τρέξιμο πηγαίνεις. Πάω. Αύριο έχω χιλιόμετρα μπόλικα. Χιλιόμετρα μπόλικα. Χιλιόμετρα μπόλικα, σάουνα και βάρη έχω αύριο. Τρίψιμο, δεν έχεις μετά τα χιλιόμετρα. Θα με τρίψω. Πρέπει να τρίψω. 5 χιλιόμετρα έκανα, πάω να με τρίψω. Για πού είσαι τώρα, ρε Παρθενάκη, πραγματικά. Για σπίτι με. Σπίτι, ρε. Ναι, ναι. Ήμασταν το προηγούμενο τριήμερο Χανιά. Ναι. Που ζουκούμε άδεια, είχα γάμο. Πάμε τώρα. Ρακιά και τέτοια. Κοπάνησα, αλλά δεν έγινε αυτό που έπρεπε, γιατί είχαμε άσχημο σκηνικό από εξελίξεις και αναβλήθηκε ο γάμος. Δεν τάξαν τα λεφτά, μάλλον. Όχι. Είχε ένα ατύχημα σε γνωστούς του γαμπρού και αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας. Τι λέει. Ευτυχώς δεν πήγα εγώ, για να λέω ο κόκκινος ότι πήγα εγώ και σταμάτησε ο γάμος. Εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις. Τα παιδιά καλά είναι όμως. Τα παιδιά είναι καλά, αλλά. Τα παιδιά που παντρεύονταν. Δηλαδή δεν. Τα παιδιά που. Όχι, τα παιδιά που παντρεύονταν ήταν καλά, αλλά χάθηκαν τρία άτομα. Ναι. Α, με τα φουσκωτάκια. Ναι. Άντε ρε, αυτό. Ναι. Είναι εκεί που λένε όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει η στιγμή. Εγώ πάντως σε φουσκωτό και σε αεροπλάνο δεν μπαίνω. Τίποτα. Σε μηχανάκια. Απλά ο άνθρωπος κάνει σχέδια και ο Θεός γελάει. Εγώ δεν κάνω σχέδια. Εντάξει, κάποια Παρθενάκη, σχέδια. Παρθενάκη, μην τον παρεξηγεί στον γιατρό. Περνάει ωραία με τη γυναίκα του την Κική Χούφτα και κάνει καλές προβλέψεις. Λέω 938. 779 λέει. Φαλακρέ δεν κάνει την ευκαιρία να δυσμιμήσει το σύλλογο του Άρη, αλλά του χρόνου με κιάλια λέει θα βλέπετε το Χαριλάου εκτός αν. Πληρώνει ευρουλάκια ο Ανδρώνης. Ο Ανδρώνης δεν ξέρω αν θα πληρώσει ευρουλάκια. Εγώ στα λέω να μην βιάζεις να κρίνεις καταστάσεις. Είναι καλό για τον Άρη. Είναι καλό να κρίνεις με βάση το παρόν. Τώρα που ο Άρης δεν έχει λεφτά, να πει ρε παιδί μου τα ραδιόφωνα, δώστε κάνα φράγκο ρε παιδιά για να κάνετε την αναμετάδοση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι ότι ακόμα και η απλή θέση ενός φιλάθλου, είτε από κοντά είτε από μακριά που ακολουθεί την ομάδα του, είναι σεβαστή. Το απαντό του φίλου έχει δίκιο. Θα πρέπει να πληρώνει το Μετρόπολης και τα μέσα για να πάνε να μεταδώσουν. Είναι σεβαστή. Αλλά καλό είναι από τους 13.000 κόσμο που έχει το Χαριλάου να πληρώνουν οι 12.000 εισιτήρια, γιατί από ό,τι είδα πληρώνουν μόνο οι 1.500. 13 θα πληρώνουν, όχι 12. Πληρώστε εσείς κάνα εισιτήριο χουβαρντάδες 779 και άσε θα πληρώσει ο Ανδρώνης. Ο Ανδρώνης είναι παραλής, να πούμε, και πληρώνει. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά από το μπάσκετ. Τα ξαναλέμε. Και μετά λέει αυτός τώρα 2 μέτρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Παρθενάκης τώρα με φράγκα, όμορφο κούνελος, με μους. Όχι, γιατί πρέπει να βγούμε. Να πας. Θα πάμε σπίτι μας, θα μπορούμε να βγούμε και άλλη φορά. Σε ποιο σπίτι δεν ξέρουμε θα πας τώρα. Σπίτι θα είναι, ποιο θα είναι. Σε ένα σπίτι. Έτσι. Ο Αλέφαντος έλεγε για έναν παίχτη, αυτόν δεν τον θέλω, λέει, γιατί κοιμάται σε τρία διαφορετικά σπίτια. Καλά κάνει, σωστός παίχτης. Καλός παίχτης. Έτσι είναι η παίχτηδη. Α, τώρα δεν είμαστε στον αέρα. Είμαστε. Ναι. Είμαστε, αλλά δεν το ξέρει κανείς. Πολύ καλή ηλικία να ξεκινήσεις 25 χρονών, 80 κιλά. Να κάνεις kickbox 384. Ναι, αρρώσα. 80 κιλά, πόσο χρονών είναι. 25 χρονών. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καϊνάρι είναι αυτός. Λοιπόν, καϊνάρι είναι αυτός.
Α, έχουμε διάλειμμα σε δευτερόλεπτα. Εάν... θα του πούμε πού μπορεί να γίνει. Θα πούμε, ναι, θα του πούμε. Διάλειμμα, έλα Γιάννη μου. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com. Μεϊμάρης. Έξοδος στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, στη μισή τιμή με το goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα. Γεύμα ή δείπνο δύο ατόμων μόλις με 10 ευρώ στον εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου ρέστοραν Φιλέτο Σολομονίδης, με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα, αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Θα το πάρεις το κορίτσι. Θα το γράψουμε στη Metro Sport. Βάλε την αναγγελία για το γάμο σου στη Metro Sport. Κωστή Παλαμά 6Γ Κωνσταντινοπολίτικα ή τηλεφωνικά στο 2310-90-90-90 και ηλεκτρονικά στο publish.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but get off my... Ρε Θανάση Φανφάνη, πόσα κινητά έχεις? Χθες μου στείλες από άλλο κινητό να πούμε το αποθηκεύω. Τώρα με στέλνεις μα... να τι... το αποθηκεύσω αυτό. Τι είναι αυτός? Είμαι με τον Αργύρη στη Σκοπιά και σε ακούμε. Τι καλή εκπομπή, Θανάσης Φανφάνης. Ο αληψιός του Βονταφόνη είναι αυτός. Ο Φανφάνη είναι αδερφός του Σταύρου Φανφάνη. Αδερφός, φίλος, ο κουμπάρος μου. Το ραδιόφωνο, Ράδιο Χρόνο στην Κομωτίνη. Ράδιο Χρόνο. Ναι. Εκεί θα με διορίσεις. Θα πάω στις Λοδόπες. Έχω γυρίσει ταινία εγώ εκεί με τον Κολάκη. Που δεν έχεις γυρίσει εσύ ταινία. Που δεν έχεις γυρίσει. Στις βίλες εκεί, στις παραλίες κάτω της Μαρόνιες, να πούμε. Στις Μαρόνιες. Όχι στις Μαρόνιες. Μην κάνεις από κόκκινη στις Μαρόνια. Κατά την ώρα. Ποια ώρα, ρε, του λέω. Ώρα λέγεται. Νώρα. Νώρα. Βλάξ. Γιατί το λες το Γρηγόρη? Γιάννη, τι κάνεις? Καλημέρα, Κώστα. Πού θα δούμε αύριο το τελικό? Ας πούμε, ξέρεις. Μας λέει ο Οδυσσέας, ελάτε στην Καβάλα, λέει, έχω, λέει, παρέα μεγάλη κτλ. Μετά με λέει, με χώσανε, λέει, στο Μαρίνι, έχω μεγάλη δουλειά να πούμε εκεί. Γίνεται χαμός σε ένα μπαρ ωραίο. Ναι. Με τι, τι να θες κάνω στο Μαρίνι, τι να κοιτάω τα μούτρα σου εκεί να κάνεις καφέδες με. Σε κάνω να πούμε πέρα, κάθεσαι στο Μαρίνι. Ναι. Στο Μαρίνι πες τους ότι έχει τελικό Champions League. Τσουλού. Τσουλού. Τέλος. Ο άλλος θα πάει, μας καλέσει στο Χέρσο, λέει. Στο Κιλκίς, λέει. Τι Χέρσο, λέει. Και ούτε καταδρομή άσκηση κάνουν, ρε, στο Χέρσο θα πας, ρε. Λέω, κόκκινε, μας καλέσαν σε ένα μαγαζί. Πόθα θα πάρω. Σ' άκουγα το μεσημέρι, αλήθεια, έλεγε τώρα λεφτά θέλει. Βουγιουκλάκι, ρε, πώς το λέει. Η Καρέζη είσαι. Ποιο είσαι? Ποιο είσαι, ρε, με... ο Γιώργος Φούντας. Καλά κάνει, ρε, έχει εμπορικό όνομα και το εκμεταλλεύεται. Θα υπογράψει και αυτό γράφαμε γουστάρι. Εγώ πώς δεν έρχεσαι στο μαγαζί και λέω, σε πόνο φέρτε 5 ευρώ για τη σέλφι που θα βγείτε με τον Ραπτόπουλα. Ναι. Δεν τσιμπώνω, τα λιράκι λέω, φωνάζω, αλλά δεν παίρνω τίποτα. Δεν θα πάρω με λεφτά. Δεν με δίνει κανένας τίποτα, ρε. Μα ρε, το λέω, δεν με δίνει. Ο νου σου στα λεφτά του λέω. Πού θα είναι, σένα, πού είναι ο νου σου, ρε. Εμένα είναι, αλλά εγώ είμαι μαρμίτα. Πώς θα γίνει. Εσύ είσαι μαρμίτα, αλλά. Αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά. Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Έτσι, έτσι. Πόθα θα πάρω. Καλά, σου μοναστήριο τα πα και ρίδια να ανάβει. Εγώ δεν πάω στο μαγαζί. Έτσι είναι για αυτό. Δεν ανάβω κεριά. Μαζαβίνε για χαρά. Σε προσκαλώ με το Βόδαρο στο μαγαζί ότι γουστάρετε να δούμε τελικό. Και άλλη πρόσκληση. Και άλλη πρόσκληση. Λοιπόν, μαζεύω προσκλήσεις για αύριο. Δεν έχω καταλήξει πού θα δούμε το μάτς. Ξέρω πού θα καταλήξει. Μαρμίδα, Ξέρω πού θα καταλήξει. Θα έρθει εκεί, ναι. Φέρε με σόδα, φέρε με κρασί, φέρε με μαρτίνι, κάνε με εκείνο, κάνε μετά. Θα θυμώσει, πετάξω κανένα σταθμοδοχείο, θα σε ρίξω το κεφάλι στη μέση. Ναι, και ούτε αλλά... Σαλάχ θα δει ούτε Ρονάλντο. Εντάξει, για να δούμε με τι μπορούν να μα δελεάσουν. Θα σου δώσω κανένα διάρκεια. Γιάννη, με τι μπορούν να μα δελεάσουν. Για να δούμε. Τι μπορούν να μα δελεάσουν. Λοιπόν, πρόταση που θα. Λεφτά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, ναι. Λεφτά δεν θέλουμε σαν το κόκκινο. Θέλω λεφτά για να πάω. Ποιο είσαι, ρε. Εκτό αέρα, λέει, θα σου πω το νούμερο. Τι είσαι, ρε. Το κόκκινο, ρε. Εκτό αέρα. Κόκκινος είναι, ναι. Κλόπ δικηγόρος.
Φαλακρέ, κρατάδε μυθικό. Εγώ σε καλό επανομή εξωτικό με Στέφανο και Καζινάκο. Να επανομή. Να η επανομούλα. Να η βρώμα η επανομούλα. Ποιο θα το δουλέψει το καφενείο μετά. Ναι. Πώ λέτε το κολόμπαρο, ποιο θα το δουλέψει μετά. Τι έχουμε αύριο, έχουμε πιθανές συνθέσεις. Έχουμε τελικό αύριο. Για πες λίγο τις συνθέσεις να ακούσουμε και τι προβλέπουμε. Κοίτα, το παίζουμε εκεί καταρχήν. Εγώ το παίζω εκεί να σου δώσω. Πρόβλεψή σου, συμφωνώ στο κακό παιχνίδι, περιμένει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα. Είναι καλή η προσέγγιση. Καλό είναι το δεύτερο. Είναι καλή η προσέγγιση. Κακό μάτσο 4-4, ναι. Δεν θα ανοίξει τόσο πολύ. Σήμερα στον Αλέβα, είπα θέλω να γίνει. Βρε, μακάρι να ανοίξει το μάτσο, αλλά δύσκολο. Τώρα τελικώ. Πόσο να ανοίξει. Ναι. Κοίταξε, στη Ρεάλ έχει ερωτηματικά ποιοι θα ξεκινήσουν μπροστά. Καταρχήν, πριν πάμε στα μπροστά. Τα χαβ με τα χαβ. Τα τρία χαβ με τα τρία χαβ. Λέω Αλέβαντο καλύτερη, λέω, βλέπω τη Ρεάλ. Εννοείται αυτό, όχι. Στο ανασταλτικό κομμάτι καλύτερη. Και στο δημιουργικό και στο ανασταλτικό, ναι. Στα χάρτη. Άρα πάμε στο 3-3. Αν πούμε Ρονάλντο, Μπενζεμά, Μπέιλ, υποθετικά. Ας πάρουμε αυτό. Ας πάρουμε αυτό το σενάριο. Είναι 3-3. Για πες λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτές τις μονομαχίες, τι προβλέπεις να γίνεται. Κοίταξε να δεις, το πιο πιθανό η Λίβερπουλ να παίξει δεύτερο ρόλο. Ναι. Να περιμένει να βρει χώρο, Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο. Ναι. Στην ταχύτητα να χτυπήσει εκεί, στα ανεβάζοντα τον Μαρσέλο. Ναι. Ποιο θα βγάλει τέταρτο χάβλες. Τέταρτος. Θα βγάλει Σαλάχ, Μανέ και πώς το λένε, Φιρμίνιο. Ποιο θα πατάει τέταρτο, λε. Ο Χέντερσον δεν πολύ βγαίνει. Όχι, ο Μίλνερ το ίδιο. Ίσως ο Βαϊνάλντουμ. Ο Βαϊνάλντουμ πιο πιθανό. Κάνει και σούτ από μέσα απόσταση. Ναι, ναι, ναι. Άρα να βγει στην κόντρα με τέσσερι και να πέσει πάνω στο. Εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει. Ναι. Εντάξει, η Ρεάλ πιστεύω δεν θα ανεβάσει τα μπακ και του δύο. Ίσως το Μαρσέλο περισσότερο, Καρβαχάλ θα μένει πιο πίσω. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα box στον box σε δέρνο με δέρνη. Όχι. Αυτό το match. Θα βάλουν μυαλό να πούμε. Αναγκαστικά κρίνεται τίτλο. Κρίνεται τίτλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μα τραπά μεγάλο είναι. Σούβου ακροατή. Σε καλό Κυλκή, αλλά όχι Χέρσο. Στην πρωτεύουσα του νομού. Κυλκή. Και άλλη πρόταση. Γράφε, έχει τώρα. Κυλκή, Χέρσο, γράφε. Ματζαβίνο, τέτοια γράφει. Κάτσε, ένα. Γράφει εκεί πέρα να ξέρουμε τι μα γίνεται. Αύριο, Ματζαβίνο. Ο Οδυσσέα λέει Άκυρον. Ναι. Χέρσο, Κυλκή. Χέρσο. Κυλκή, κανονικό. Επανομή. Τι άλλο είχαμε. Ματζαβίνο, το βάλαμε. Εντάξει, το μαγαζί Μαρμίτα στο τέλος. Μαρμίτα. Πάντω κι αυτό εκεί. Θα έχουμε κι άλλες. Για να δούμε τι προτάσει έχουμε. Να πάμε στην καλύτερη. Να πάμε, βέβαια, ναι. Τι ήθελε και ένα 25 τώρα, τι kickbox με ρίγε 80 χρονών, 80 κιλά, πώ είναι αυτό. Καταρχήν, αν είσαι δυτικά, φεύγει κατευθείαν πού. Πού, Ολυμπιάδο 4. Στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Τιτάνε. Στο Κουκλουτζά. Τιτάνε, Fight Club. 4 ώρα έχω προγραμματάκι εγώ. Με 6. 4 με 6 είμαι εκεί συνήθω. Πάντα είμαι εκεί. Εκτός απρόβλεπτο φυσικά. Τώρα, να σου πω τώρα, air condition έχει τώρα για τα καλοκαίρια και τα λοιπά. Είμαι δροσερό αγόρι, προσέχω, παρέχω τα πάντα. Έχει τα πάντα, ρε φίλε. Και μεγάλα αποδυτήρια και κρύο και ζεστό νερό. Και αφρόλουτρα έχω μέσα τα πάντα. Έχει και το κοντό. Και στείλε μήνυμα τώρα το κοντό. Το κοντό κεραυνό, φυλάκια στη φαλάκρα σου. Το κοντό κεραυνό. Με αφρολουτράρες, με ντουζιέρες, με έτσι, με αλλιώς, με πλακάκι, με στριτ. Λοιπόν, ο γιατρός λέει δεν θα πάει σε 4-3-3. Και εγώ λέω τώρα το 4-3-3 είναι το πιο με τον Ρονάλντο τώρα να τον βάζει στο μεγάλο χώρο. Τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά λέει Ρονάλντο, άσε σε βάζω τυπικά εκεί. Μαρσέλο, πάρ τα 70 μέτρα. Και εσύ Ρονάλντο κλείσε δεύτερο φόρ, ναι. Κάνε τον γκολ. Και σημαίνει ότι ο Σαλάχ εκεί μπορεί, όπως λέει και ο Αλέφαντος σήμερα στην ανάλυση που κάναμε, να πέσει πάνω στο Βαράν και στο Ράμος και για να γίνει πενάλτια κτλ. Και ο κυβερνητικός βλέπει μπάλα. Πες τους λέει ότι ο Τσάν μπορεί να παίξει τέταρτος. Ο Εμπρέ. Τσάν. Ήταν τραυματίας, είναι σε απραξία. Θα είναι τέταρτος, λέει Άμπι. Εννοεί Άμπι. Ναι. Δεν έχει ρυθμό όμως. Ναι. Σαν οχταροδέκαλο θα μπει μέσα. Έτσι. Ποιο πατάει, ποιο κάνει ο Τσάν. Ναι, είναι, και στο κεφάλι καλός. Πνευματικά η Ρεάλ Κώστα έχει προετοιμαστεί για το παιχνίδι. Ζιντάν είναι μεταξύ του 4-4-2 στην ευθεία. Όπα. Όπως το έπαιξε με την Παρί, αλλά Ατλέτικο. Ή Ρόμβο όπως συνήθως. Στην ευθεία πώς θα το παίξει. Τι, εμάς είναι ο Βάσκες. Δεν θα κάνει κανένα τέτοιο. Τι, με 4 χαφ, οχτάρια στην ευθεία. Ασύνσο βάζει δεν οχτάρια, αλλά είναι εξτρέμ που βοηθάει και πίσω. Να μην δω κανένα ίσκο στην πλευρά μόνο και να το παίζει μέσα έξω. Ασύνσο βάζει είναι καθαρό 4-4-2 με εξτρέμ. Ναι, καλά λες. Ναι. Σωστά τρες. Δεν νομίζω να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Πιο κοντά στο Ρόμβο είναι. Δηλαδή, cross Modric δεν βγαίνουν από εκεί. Αν παίξει Ρόμβο, βάζει ίσκο μέσα. Το πιο πιθανό εγώ αυτό βλέπω. Με Ρόμβο, Καζεμίρο, cross Modric. Ο ίσκο μπορεί να πάρει έξω αριστερά 2-3 κούρσε. Δεν είναι γρήγορο ο ίσκο. Οπότε με τον ίσκο δεκάρι. Λες ουσιαστικά και κατά συνθήκη να βγει κάποια στιγμή στα εξτρέμ, δεν πρόκειται να κάνει. Θέλει το Μαρσέλο εκεί, θέλει το Μαρσέλο. Ναι. Τα ανεβάζουμε το Μαρσέλο να δημιουργήσει. Ναι. Ναι. Για πες συνέχισε. Και για Ρεάλ νομίζω ότι είπαμε όλα. Εντάξει, ο Καζεμίρο καταλυτικό πίσω. Στον αέρα ποιοι είναι καλύτεροι. Στον αέρα η Ρεάλ εννοείται.
Και όπως ναι. είπες, έχει μεγάλη πιθανότητα σκοράρει. Ναι. Ράμος, Ρονάλντο, πολύ εκρηκτική. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο το ύψος αυτούς τους δύο. Δηλαδή, δεν είναι 95, αλλά timing και όπως ανέλησα στον Νίκο, η δεξιά πλευρά της Λίβερπουλ νοσεί αμυντικά. Άμα από εκεί χτυπήσει ο Ρονάλντο τον Άρνολτ και τον Λόβρεν, αυτού του δύο, θα έχουμε θέματα. Τώρα Μπενζεμά, κουπάνε εκεί πέρα ή Μπέιλ. Μπέιλ, με χίλια. Με χίλια Μπέιλ. Ταχύτητα. Είναι και σε καλή κατάσταση. Και εγώ αυτό λέω. Ταχύτητα. Το πα στην κόντρα και τι άλλη ανάλυση έχουμε. Φαλακρέ, ναι, κλοπ. Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε τι αυτέ, πώ τι λένε. Ποιου. Τι προσφορέ που είπα, έχει γεράσει Νικολόλη, σαν κακό σκυλί έχει γίνει. Ψάχνει κανέναν τώρα εκεί πέρα. Ψάχνει μια δώρα πεθαμένη. Κάποιοι στα πεύκα κάτω από τα πεύκα. Τι ανακατεύεται τώρα αυτή. Άσε να μου ωραία, εγώ πέρα έτσι βγάζει μεροκάματο. Το σκέφτεται, λέει, για να περιορίσει η Σαλάχ Μανέ. Ο Βάσκε και ο Ασένσιο θα παίξουν ρόλου αντίστοιχου με Κόκκι και Σαούλ. Ναι, αλλά ποιο θα φάει από το κέντρο, δεν ξέρω. Δηλαδή, θα φάει τον Καζεμίρο σε αυτό το μάτ. Το Μόντρι δεν τρώγεται. Μόντρι δεν τρώγεται με τίποτα, ούτε ο Κρό. Εδώ λέει ο κυβερνητικό, λέει, εκεί που δεν έχει δεξιά αυτόν τον Μανέ. Θα ανεβαίνει αυτό ο Μαρσέλο, λέει, πάνω από το κέντρο αύριο. Για να δούμε. Ο Σαλάχ παίζει από εκεί, ο Σαλάχ. Ναι, αλλά τι καλά. Θα ανακατεύονται, λέει όμω. Ανακατεύονται εκεί οι τριάδε. Πολύ πιθανό αυτό. Θα ανακατεύονται, θα παίζουν σταθερή, λέει, έτσι. Πολύ πιθανό, ναι. Με λέει να ρωτήσω εγώ τώρα. Θα ανεβαίνει ο Μαρσέλο από εκεί πάνω από τη σέντρα ή θα κάτσει πίσω. Το Μαρσέλο περίπτερο. Πρέπει να τον ανεβάσει, είναι ο πιο δημιουργικό παίχτη. Απ' την άλλη με Καρβαχάλ, με Καζεμίρο, έτσι θα κρατήσει. Τι κάλυψη θα έχει εκεί. Τον ανεβάζει όμω με και τα δαιμόνια μπροστά τον. Με το Σαλάχ και αυτό τον ανεβάζει. Το Μαρσέλο πρέπει να τον ανεβάσει. Τι κάνει ρε, ο Αριανός από την Αθήνα. Τι λέει, σας καλώ για τριήμερο σπέτσες σε τριώροφη βίλα με πισίνα και θέα όλο το νησί. Ενημερωτικά στο νησί κυκλοφορείς μόνο με μηχανή και γουρούνα. Δεν πάω. Έκλεισε. Γράφε σπέτσες τώρα. Χρήση σβήστε τώρα. Φράση θα φαντάσουμε και το τέτοιο το παπάκι το δικό μου. Μετρά οπτώματα. Άσε ρε που δεν μέτρα οπτώματα. Έλα βρε τώρα βρε. Άσε βρε τώρα βρε. Δεν μπαίνω εγώ στη μηχανή. Θα ανεβείς. Τι λες, καλά σοβαρά μιλάς. Όχι ρε. Ευκολία. Ακόμα τη θυμάμαι, άσε τώρα. Από εκεί σε έμεινε ψήκωση. Ναι, η Ρίτα με έμεινε με τα μηχανάκια. Με έμεινε η Ρίτα. Η Ρίτα, όταν ήμουν 18 χρονών, 19, ήταν ένα χρόνο πιο μικρή. Ναι. Ένα κουκλάκι ήταν. Και. Από τι? Ήταν με ένα γκόμενο. Έτσι πάντα τελειώνει η φάση. Δεν έφταιγε το παιδί. Τι άτομο ήταν. Τι φταίει. Και τι έγινε μια αυτή εκεί στην κλεάδουση. Τη πάντησε άλλο. Έπεσε λίγο ένα αυτό και χτύπησε στην κολόνα η κοπέλα το κεφάλι, πάει. Ωρε φίλε. Ναι. Μυφούλα στο φέρετρο και τέτοια, λέω δεν ανεβαίνω. Δεν ανεβαίνω με κολομαγκές, παίζω μπουνιές με τον πυγμάχο να με δίνει. Και καλά κάνεις, καλά κάνεις. Επειδή και εγώ οικογενειακά έχω τέτοια θέματα. Πάει ο Τσουκαλάς ο Θόδωρος ο συμμαθητής. Ωραία. Στη Σάμο διακοπές στην Κο, τρακαίνει το αεροπλάνο να πούμε στην Στο Κερκετέ. Στο Κερκετέ, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω, είμαι χέστη. Εντάξει ρε φίλε. Δεν μπαίνω. Γι' αυτό χειροκροτά τον πιλότο. Δώσ' μου μια Golf GTI τώρα με 200 γιατί. Θα την πηγαίνω στα δύο. Θα την πηγαίνω στα δύο. Χειρόφρενα από εδώ. Μπορεί να την πάθω πιο εύκολα. Δεν φοβάμαι όμως. Δεν φοβάσαι. Δώσ' μου ένα Πόλο δίλητρο με 200 άλογα. Θα σε δώσω μια κούπρα, μια σέα. Δώσ' μου μια κούπρα. Δώσ' μου τι. Σαν το βρουτόταυρο τι πάρει εκεί. Σε πάω καβάλα σε 40. Να την κάψει τα μπουριά εκεί πέρα. Σε πάω στη λαχαναγόρα, ποιο θέλει. 30 χρόνια, 28. Δώσ' μου ένα λεωφορείο και ένα κτέλατζι να του πάσω τα μπουλόνια τη Ρόδε. Κατάλαβε. Ήταν συμπτωματικό. Τι συμπτωματικό είναι, βρε Κώστα μου. Συμπτωματικό είναι. Έχει χαιρετίσματα από τον υπουργό του Κονγκό. Πού είναι? Υπουργό του Κονγκό. Ποιο, όχι, ξέρω Ποκολόκο. Ελένη Κωστίν, πώς τον είπαμε. Το φίλο με την Αντιλόπη. Με την Αντιλόπη. Έχει κερδίσει μετά από Ποκολόκο σου, λέω. Τα περαστικά μου στο γιο του Ποκολόκο είναι στο Ιπποκράτιο. Τι έχει αυτό. Δεν ξέρω, πήρε το ανέβαση τον Αντάλο, το λέω, πες μου ό,τι χρειαστεί. Γιατί στο Ιπποκράτιο εκεί. Είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα. Φαρουέστη να πούμε. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο Λούκι Λούκι και Ντάλτον εκεί πέρα. Ο γιατρός είναι εξαιρετικός, μου λέει βοηθάει, κάνει, μου λέει όλοι οι γιατροί βοηθάνε, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, λέει. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχουμε τα καλύτερα μαστόρια, τα εργαλεία δεν υπάρχουν τρεπόστα. Εκεί είναι τον κόλπο. Πώς πας στη Φεράρι και λέει ο μηχανικός την ακούω, εκεί πονάει, έχει χαλασμένο καρμπιρατέρ. Τώρα σε κάνω μια ερώτηση. Δεν έχει τα εργαλεία ρε Κώστα. Υπάρχει ένας Μαυρίδης. Μαυρίδης, ο τατουάτζης. Το ξέρω αυτό, ναι. Εκεί δουλεύει ο Πασχαλάκης αυτό. Κέρδισε ο Μαυρίδης. Ένα ποσό. Ωραία. Και από τι το κέρδισε. Σ' αυτά στον Αντένα, μωρέ, τι είπε. Αχα, εντάξει, εκεί που είχε πάει. Εκεί που είχε πάει, ναι, κατάλαβα ναι. Γιατί θα σας μου πεις, ναι. Και λέει, θέλω να κάνω δωρεά στο παιδό ογκολογικό. Ναι. Στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. Πώς δεν μπορεί, δεν μπορεί να κάνει την δωρεά. Γιατί τον φορολογούν, θέλει έναν τραπεζικό στο καλύτερο. Από ό,τι κατάλαβα εγώ. Αχα. Μπράβο στο Μαυρίδη, μπράβο στον Αντένα. Εγώ τα κανάλια τα μεγάλα βρίζομαι. Ναι. Μπράβο στον Αντένα, μπράβο στο Μαυρίδη. Γιατί. Σου λέει, α σώσω δύο παιδιά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, υποτίθεται το κρατικό νοσοκομείο και λέει δεν γίνεται. Ναι. Γιατί δεν γίνεται. Ναι. Γιατί αυτός ο Μαυρίδης με τον Αντένα βρήκαν μια άκρη
να κάνουν τα δωρεά και να γίνει αυτό το πράγμα με λίγα λεφτά. Ναι. Ενώ στο ΑΧΕΠΑ λένε ότι πρέπει να γίνει με περισσότερα λεφτά. Ναι. Υπερτιμολόγηση έχουμε. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ο κόσμος σας καταλάβει τι γίνεται. Εμείς όμως, ο Κλοπ μας είπε, θα είμαστε μέχρι την κόκκινη γραμμή. Ναι. Ας καταλάβει ο κόσμος με το μυαλό του τι μπορεί να έχει γίνει εκεί πέρα. Φιλιτήρης με έχει μάθει κόλπα εμένα εδώ. Έτσι. Να ελύσουμε σαν τον Έλουρο να πούμε. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Δίνω τώρα εγώ συμβουλή στο Μαυρίδη. Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη, γιατί μπορεί εσύ με πιο λίγα λεφτά και οι άλλοι θέλουν παραπάνω να το κάνουν. Ναι. Οπότε αφού υπάρχει αυτή η διαφορά στο λογιστήριο, το ΑΧΕΠΑ θέλει να το κάνει με πιο πολλά λεφτά, εσύ θες με λιγότερα, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άρα λοιπόν η δική μου πρόταση είναι η εξής. Μπαίνεις στο παιδο-ογκολογικό, βλέπεις ποιο παιδί είναι το πιο δύσκολο, τι λεφτά χρειάζεται, ναι. Γιατί μπορεί να πούνε χρειάζεται λεφτά, 10, 20, 30, 40 να δώσεις. Πόσα χρειάζεται, ναι. Δώσ' τώρα αν μπορέσεις να το σώσεις. Και πες τόσο, αν μπορέσεις να το σώσεις. Αυτή τη συμβουλή δίνω εγώ. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ που είσαι 20 χρόνων, 20 μαζί σου, μαζί σου. Μαζί. Γιατί με αυτούς δεν βγάλεις άκρη. Αφού κάνουν, ζητάνε παραπάνω για την ίδια δουλειά, πώς ναι, ζητάνε παραπάνω. Γιατί να όμως θα πάρεις παραπάνω αφού γίνεται η κατάσταση. Θα ήθελα να το γνωρίσω αυτό το τώρα εδώ που δεν σας έχω ρωτήσει, δες εδώ με έστειλε και μήνυμα ο Αριανός από Αθήνα με φωτογραφία που μας καλεί. Τη βλέπεις τη φωτογραφία. Έχει, είναι αυτός ναι, η παρέα που μας καλεί, καλή παρέα τώρα που δεν φαίνεται, το βγάζει φωτογραφία. Λέω και παρέα. Θέλω να δω την παρέα γιατί η έχει παρέα, δες εδώ πεπόνι. Τώρα. Πεπόνια, μουσμούλα, βραγκόσικα, πισίνες από πίσω. Και αυτά τι είναι εδώ. Κεράσια. Κεράσια κολυνδρού. Ναι. Και αυτή είναι η πισίνα. Ναι. Μα και εκείνη η θάλασσα. Και πίσω από τη φωτογραφία έχει τώρα spoiler που δεν φαίνονται. Εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά λέει υπάρχουν. Στείλε ολοκληρωμένες τις φωτογραφίες. Στείλε παλιό παιδό. Τώρα μην με κάνεις τέτοια και έρχω. Αχ, που πω τρίμερο. Να ρε, και δεν δούμε τσούλους. Πώς πας στις σπέτσες, ρε, πού είναι αυτές. Τι πώς πας στις σπέτσες. Οι σπέτσες πού είναι. Ήδρα, σπέτσες και ψαρά. Α, εκεί κάτω. Ε, βέβαια. Με τα δελφίνια πας εκεί από τον Πειραιά Μπάμπο. Το καταραμάν. Το καταραμάν. Πας στο καταραμάν. Πας εκεί σε μια ωραία. Ο Κασεμίρο δεν θα χρησιμοποιηθεί ως βασικός. Καθώς τα χαφ της Λίβερπουλ δεν κρατούν πολύ την μπάλα και η μεταφορά της μπάλας είναι πιο άμεση, πιο μεγάλη μπαλιά. 4-4-2 στην ευθεία το σκέφτεται για να πιέσει ψηλά τα άμπαλα στόπερ. Γιατρός. Τον ακούμε προσεκτικά. Τα άμπαλα στόπερ, πόσο θα τα πιέσεις τον Ιούνιο μήνα, ρε φίλε γιατρέ. Πόσο. Τέλη Μαΐου. Έτσι. Θα τα πιέσεις μία, δύο, τρεις φορές. Δεν θα έχουν κρατήσει δυνάμεις. Δεν μπορεί να τη βγάλεις εκεί με πίεση. Εδώ και ένα μήνα χαβαλέ κάνουν στην Ισπανία. Γι' αυτό το μάτς κρατάνε δυνάμεις. Ναι. Είδες. Θα δεις. Ναι. Και rotation κάνει, τους φρεσκάρει όλους. Ναι, μπράβο. Περίμενε και σωστά, θα δεις. Μπορεί ωραία να τοποθέτεις. Βέβαια, αφού έχει κρυθεί το πρωτάθλημα εκεί πέρα. Του σήκωσε το κοντό. Mm. Ένα θέμα λοιπόν είναι το Champions League. Σε ΠΑΟΚ. Πού θα δούμε. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Το ΑΧΕΠ απορρίπτει το δωρεά του κύριου Μαυρίδη του παιδογκολογικού. Και θέλω και τους γονείς εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Θέλω να γνωρίσω τον Μαυρίδη να μου πει κατηδία στο. Θες το γνωρίσεις. Ναι, στο off the record γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Αν και εγώ καταλαβαίνω τώρα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Πάμε κάτω στο μαγάζι, δουλεύει ο Πασχαλάκης. Μας κεράσει καφέ και ο Πασχαλάκης που λέει. Ουσία του Πασχαλάκη. Ναι, εκεί δουλεύει, στο Μαυρίδη. Ναι. Πάμε μετά τώρα. Έχουμε 80χρονο που πήγε να βιάσει 11χρονη με τη συνενέ. Βίαστη 11χρονη με τη συνένεση τη μάνα. Ναι. Έβγαλε το παιδάκι στη βίζιτα. Τώρα στην κοινωνία που ζούμε. Μπαμπάς πυροβολάει, φεύγει, εξαφανίζεται. Ωραία. Μα χωρίζει, μα δεν χωρίζει, λεφτά λέει δεν έχω. Η μάνα 40. 40 χρόνο βαστάει ακόμα. Βαστάει, αλλά τι βαστάει τώρα. Όσο και να βαστάει. Πώς είναι. Βγάζει τώρα το παιδάκι στην επετία 11 χρονών και ασελγεί ο παπάς. Το πρόβλημά μου δεν είναι ο παπάς. Η μάνα. Το πρόβλημά μου είναι η μάνα. Βέβαια. Και το πρόβλημά μου είναι η κοινωνία. Ο παπάς 80 χρονών. Εντάξει. Σκατό παπά. Τι 80 χρόνια, τι να πει. Ναι, άστα, τα, τι λίγδα είναι αυτή τώρα. Λίγδα. Όχι, ρε, δεν τα αφήνω, ρε, με τρελαίνομαι τώρα. Τέλος πάντων, ένα-δυο χαστούκια θα τον έριχνα. Αλλά το, θέλω να πω, ότι ακολουθούμε μια πορεία σαν κοινωνία η οποία πεθαίνουν οι γριές σε 70-80 χρόνια από τις συντάξεις, μένουν 35-40, φεύγουν οι άλλοι γιατί δεν έχουν λεφτά και τα παιδάκια 11 χρονών, 12 χρονών θα τα βγάζουν στην επετία να πούμε. Αυτά είναι τα νέα, τι να κάνουμε νέα τώρα. Κατάσταση. Δηλαδή, βουλγαροποιείται. Κοροϊδεύαμε τους Βουλγάρους τότε που πηγαίναν οι πιδεκταράδες της εποχής 70 και 80 με δύο καλτσόν και πηγαίναν στη Βουλγαρία. Τώρα θα έρχονται οι Βούλγαροι με δύο καλτσόν στην Ελλάδα. Που καταντήσατε την Ελλάδα να έρχονται οι Βούλγαροι με τα καλτσόν. Με ένα κουτί νουαζέτα πηδούσε εκεί. Ναι. Να έρχονται οι Βούλγαροι με τις νουαζέτες. Τι θέλατε την Ελλάδα. Καταλάβατε. Τι είναι. Για Μακεδονίες δεν μιλάω, το όνομα χάθηκε. Έχουμε, ναι, χάθηκε το όνομα. Τελείωσε. Ας βάλουμε κάποιο συνδετικό μπροστά, ρε παιδί. Πάει, το όνομα χάθηκε. Βόρεια, νότια, κεντρική, κάτω πορόγια, άνω πορόγια, Μακεδονία, πώς το λένε. Έχω Τσίπρα υπερ Μπουτάρι,
Υπέρ δεν είναι αυτό. Υπερβουτάρει τον Τσίπρα. Και αυτός για ο... μαύρη Θεσσαλονίκη μίλησαν, για χούντα μίλησαν Θεσσαλονίκη. Για τη χώρα του Κουτζαμπάνη. Έχουμε κατευθείαν. Ρίχνει κανένα τέτοιο, κανένα τέτοιο. Από εδώ είσαι φασίστα, είσαι. Κάνει κάτι εδώ. Μην βγει κανένα παόξη και. Όχι. Εναντίον του Μπουτάρη και του Τσίπρα. Όχι, δεν θα πει. Ο Τσίπρα είναι με το Σαββίδι, μην ξεχνιέστε, παιδιά. Δεν θα πει. Το Σύπελο το πήρατε γιατί. Εντάξει. Είναι ο Τσίπρα με το Σαββίδι και ο Τσίπρα το σέβεται το Σαββίδι και ο Σαββίδι αγαπάει τον Τσίπρα. Μην βγει κανένα παόξη. Και με πήγε το Δήμαρχο και τον Τσίπρα, θα τον πάρει ο διάολος με βραδιάτικα. Λέω εγώ τώρα. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ τώρα. Λε. Μην βγει κανένα παόξι συντηρητικό και μου πει εμεί. Οπ, θα πω κάτσε κάτω. Οπα, στάκα. Μας ακούνε στην Αθήνα τώρα, στάκα. Κάνουμε καμιά χαλάστρα. Και ο Κούλης τώρα μα βγει και αυτό θα θέλει. Βέβαια. Ήδη ο Άδωνης με τη γυναικεία φωνή. Νιαν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 
Δεν πήθη με την γυναίκα. Live φωτογραφία από την παρέα. Να τα. Μισό λεπτό. Να αξιολογήσω. Ήρθαν τα αποτελέσματα. Θεόδωρε, έρχομαι. Ποιο σκυλεί από τα δύο. Για να το ένα είναι κάνε, κάνε κόρσο και το άλλο είναι ροτβάιλερ. Λοιπόν, ο Γιαννάκης είναι για το δεξιά. Ε, Γιάννη, ο Γιαννάκης είναι για το δεξιά. Το άλλο είναι, ο άλλος είναι ο Θεόκλητος θα βάλω και τον Θεόκλητο θα βάλω. Ο Θεόκλητος άμα μπει εδώ μέσα, θα ξελαμπικάρει και το μυαλό του, θα τακτοποιηθούν τα πάντα από μέσα. Άμα μπει ο Θεόκλητος εδώ μέσα στη φωτογραφία, θα τον ονομάσουμε Ρίκη Μάρτιν μετά. Ξέρεις, λοιπόν, έχω ένα φιλαράκι, ο Γιώργος λέει εδώ από το Βόλο. Ναι. Ζητάει τη βοήθειά σου. Θέλει να του βρει μια δικαιολογία για να σταματήσει από τη δουλειά του εργοδότη του. Τι δικαιολογία να βρει. Να σταματήσει. Λέει, πες το να λέει τώρα. Να σταματήσω, λέει, τη δουλειά θέλω. Να σταματήσει τη δουλειά. Τώρα για ποιο λόγο θέλει να σταματήσει, δεν ξέρω. Μήπως δεν τον πληρώνει. Να τον, δεν μου διευκρινίζει όμως. Δεν μαλώνεις ποτέ. Ναι. Εγώ, να μαλώσω, να βρει αφορμή για να φύγει. Εγώ πάντα στις δουλειές έφευγα. Ναι. Ούτε να με αποζημιώσουν, ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή μου λένε, έλα μου, κάνε το παραμύθι να σε αποζημιώσουν. Δεν έχουν ρόλο. Δεν θέλω να φύγω έτσι. Δεν θέλω ποτέ να πούνε ότι με διώξαν. Σε ένα κανάλι που ήμουνα στο Μακεδονία TV, πήρα χαμπάρι ότι θα το πήρω Κυριακού. Πήρα Κυριακού το κανάλι, σχολεμένο. Γυναίκες θα πάρει αυτές. Ήταν 2-3-4 γυναίκες ωραίες εκεί. Η Γιάννα Ιβάσου και κάτι άλλες. Με λέει, Γιάννα Ιβάσου, λέει, τι θα κάνουμε. Προσλήφθησαν αυτές σίγουρα. Για να σε δω, λέω. Ένα 70. Γαλανό μάτι, 27 χρονών τότε. Τώρα, μεγάλη κτλ. Λέω, εσύ θα μείνεις. Λέει, γιατί θα μείνω, γιατί είναι μερακλής, λέει ο κύριος. Ο Μήνος. Ο Μήνος. Ο κύριος Μήνος, είδες την αγάπη για μένα. Είδα μια χοντρούλα εκεί, εγώ λέει, τι θα κάνω. Εσύ ούτε στο κηλικείο σε κόμμα. Εσύ. Κάνα δυο άλλες. Θα ανακατεύεις τη Σάμαλη. Λέω, εγώ κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω, εμένα τι είναι με κάνει ο Μήνος. Με γυναίκες πάει. Παρετήθηκα. Μου λέει, γιατί λέει. Μπορεί λέω, γιατί ο Σάσερ δεν πάει. Είσαι παλιός αυτόπουλος. Ναι, λέω, παρετούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί παρετούμε, για να μην με διώξουν. Ναι. Για που είναι φύγε, όχι λέω, θα φύγω εγώ. Λέει, γιατί, γιατί λέω, εγώ έχω πουλί, λέω, δεν έχω. με κάνει δύσκολα. Με καργαλέψει εμένα δεν. Με έστειλε ο φίλος του υπουργού από το Κονγκό μήνυμα ότι μας ακούει. Ναι. Μας ακούει ο φίλος του. Ο Αντιλόπης. Ο Αντιλόπης. Ο Κράμερ. Βέβαια. Ο φίλος του Κωστάκης. Μας ακούει στο Κονγκό. Μας ακούει στο Κονγκό, αλλά μας ακούει ο φίλος του υπουργού που είναι από εδώ στην Ελβετία. Ρε, ο κύριος Κώστας, ρε. Φίλος. Έχουμε ισχυρούς φίλους. Έχουμε δυνατά στελέχια. Μπορεί να κυκλοφορούμε με Κόρτομπα. Τα χαιρετίσματά μου. Ισχυρούς φίλους, ναι. Γιάννη. Ναι. Έτσι πως το λέω. Ο πατέρας 2. Γεια σου, πατέρα 2. Ο Νερ. Μακούς. Πατέρας 2. Εάν πάει το παιχνίδι στην παράταση, ποιο βλέπεις πιο φρέσκια ομάδα, Γιάννη? Ρεάλ. Ρεάλ. Γιατί Ρεάλ, επειδή έκανε την οικονομία δυνάμεων. Εννοείται. Έκανε πιο καλή διαχείριση, ελεύθερο χρόνο. Έχει κρατήσει δυνάμεις. Ναι. Βιολογικά είναι καλύτερα, πιστεύω. Ναι. Και θα φανεί. Ναι. Και στα χάφε. Και στα χάφε. Βιολογική κατάρρευση, ρε. Ναι. Αν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, δεν ξέρω να μάθει χάρτ, το είπα Ρεάλ. Γιατί Ρεάλ? Γιατί ο σωσία του γιατρού. Είναι πολύ καλός πεναλτίστας ο τερματοφύλακας. Και εκτελεστές. Στο 1-80. Όλοι, και εμπειροί όλοι εκτελεστές. Πες το ναι. Και αυτό. Το 16 στα πέναλτι το πήρε Ρεάλ. Ναι. Έχουν εμπειρία δηλαδή. Και ο Μπέλι βαράει και ο Ίσκο βαράει. Έχουν τον άλλο καλά. Τέταρτο τελικό σου είναι αυτό. Πες με ένα που δεν βαράει από τη Ρεάλ καλό πέναλτι. Αυτό. Έναν. Ένα. Δεν βρίσκει. Έναν να βρει. Το Βαράν πιάσε μόνο. Βάλε ένα στόπερ μόνο. Ποιο είναι ο Βαράν. Μόντριτ, Κρό, Μαρσέλο, Ίσκο. Ποιο είναι σε βασίλειο. Ο Ρονάλντο Μπέλι. Μόνο ο Καντραχάλ μπορεί να χάσει πέναλτι. Ούτε και ο Κέιλορ Νάβα το βάζει. Ο Καντραχάλ. Ο Καντραχάλ. Ο Καρταχάλ μπορεί να χάσει πέναλτι. Ναι. Καρβαχάλ, ρε, Καρβαχάλ. Καντραχάλ εσύ, Καρβαχάλ ο κόκκινο. Σε διορθώνει κιόλα. Ναι, πάρουμε... ναι, όταν διορθώνει ο κόκκινο το λάθο του αλλού εκεί είναι η πιο μεγάλη γοητεία που μπορεί να υπάρξει. Πώ το παίρνει, η κουβερντάντα. 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 Όχι κουβερντάντα, ρε χαζέ. Όχι κουβεράντα. Κουβερντάντα. Κουβερντάντα. Τρα κάναν 4-5. Με λέω φανοποιό, έλα πάρει 200 ευρώ. Λέω γιατί. Κορυγία. Ήρθαν δυο λέει εδώ στο φανοποιείο, λέει και. Τι. Λέει, θε να σε κάνω καμιά γραμμή στο κόρτο που κάνω αυτό. Λέω ναι, καλά, το προφυλακτήρα. Φυσικά να κάνει. Ναι, γιατί λέω τέτοια αυτή.
Ήρθαν δύο, λέει, τρακάραν, λέει, την ώρα που ακούγαν τον κόκκινο, λέει, κουβέρντάνσα. Δύο με τέσσερις ο Μαλάτος έχει δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Της ασφάλεις υπογράφει. Ναι. Δύο με τέσσερις, οι λαμαρίνες γίνονται μπάμπου. Ε, βέβαια. Ε. Στο Χέρσο θα πάει ο άλλος. Στο Χέρσο. Σε ωραία περιοχή θα πάει. Ποιο Χέρσο. Κοροκόδηλος, ναι. Κορ. Φοράει ένα μπλουζάκι ο κερατάς. Ναι. Λέει ψάφισε ο κροκόδηλος. 25 χρονών το μπλουζάκι. Έχει ξεθοριάσει. Είχε τουλάχιστον ο κροκόδηλος, άμα ήταν ζωντανός. Τρεις φορές πιθάνει. Τρεις φορές. Θα ενοχλεί. Ναι. Μα τι να με ενοχλεί. Ενοχλεί το ίδιο. Άστο να πεθάνει κάπου. Έλα, ρε φίλε, έχεις γερό στέλεχος το μεσημέρι. Κρατάει κολόνα, ρε. Ναι. Σε ξελασπώνει, να ξέρεις. Ναι, 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 και εκεί. Και δυνατός είναι ο Γρηγόρης. Και καλό στην είδηση, να πούμε. Πάντα. Έχει δώσει δύο-τρεις ειδήσεις τώρα τελευταία που τις πρόλαβε. Τις πρόλαβε πρώτος και σε λέει έγκυρες είναι και τον απαντάς. Ναι, όντως είναι έγκυρες. Τι έχεις να πεις για Μαρίνο Ζουνίδη που υπέγραψε χωρίς να ακούσει το ποσό. Ε? Ο Ζουνίδης υπέγραψε χωρίς να ακούσει το ποσό. Ναι. Αλλά όταν το μάθει το ποσό, μπορεί να το χωρίσει η γυναίκα του Ζουνίδη. Κάτσε λίγο. Μετά τη φετινή του χρονιά, ο Ζουνίδης δηλαδή. Έχει που δεν πληρωνότανε. Μπάτζετ δεν είχε. Ό,τι και να δει τώρα στην ΑΕΚ, πολύ καλύτερο θα πάει. Ό,τι και να ακούσει, ρε Κώστα, κάτω από 300 αποκλείεται να έχει υπογράψει. Και 250 να πάρει καλά είναι. Μια χαρά είναι. Υποκλείεται. Τώρα άλλο σε. Οικοκύρης είναι. Οικονόμος είναι. Σωστό είναι, θα τα πούμε. Ο άλλο τώρα αληθεύει ότι ζήτησε 1,5 χαρτί για να φύγει κιόλα, α πούμε. Ο άλλο αληθεύει τώρα που κλείνει. Ο άλλο τι έκανε. Ρε, πέσω σε Μελισσανίδη και ζητά 1,5 χαρτί. Άλλο τι, άλλος τι έκανε. Για πε τώρα. Μα φωνάζουν εμά να πάμε σε μια δουλειά που η οποία εμεί δεν, θες να δεν θέλουμε να πάμε. Ωραία. Τι κάνουμε. Ζητάμε παράλογα χρήματα για να μα πούνε όχι. Ναι. Αν μα τα δώσουν. Πάμε. Ναι, μένε γάμο το πάμε. Αν δεν μα τα δώσουν, θα πούμε φίλοι είμαστε πάλι. Δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Η πόρτα ανοιχτή είναι πάλι. Δεν μαλώσαμε, δεν κάναμε. Πάλι καλά είναι. Ναι. Αυτό έκανε ο Μπρουνάκη. Ταβάνι έπιασε. Ταβάνι έπιασε. Έξυπνος είναι. Ένας άνθρωπος είναι έξυπνος και πότε θα φύγει. Ναι. Από τη δουλειά. Έτσι. Δηλαδή είτε είναι παίκτης, είναι προπονητής, είτε είναι μάστορας, είτε είναι ραδιοφωνικός παράγωγος. Να ξέρεις πότε θα φύγεις. Μη σε διώξουν. Για το Ρανιέρι της Λέστερ δεν έλειψε ότι έπρεπε να φύγει μετά το πρωτάθλημα. Ρε Ρανιέρι. Ναι, ρε. Φύγε. Ναι. Τι κάθεσαι στο σπίτι. Απέτυχε, τον διώξανε. Για ποιο λόγο, α έβγε το καλοκαίρι. Και μένει η εικόνα. Έμεινε η εικόνα του διωγμένου. Ναι. Και τώρα πού δουλεύει, στην ΑΔ, πού δουλεύει. Τι να. Φεύγει. Όταν κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξανακάνει, φεύγει. Βέβαια, μετά έχει κάτι φορά που για ποιο το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Στην κατιούσα κλίμακα. 9.55 καιρό μήνυμα. 54.340. Λοιπόν. Άρα λοιπόν κάνει φίλε από το Βόλο Γιώργο αυτό το πράγμα. Πα ζητά με εργοδότηση κάποιο ποσό που δεν θα πρόκειται να σου το δώσει. Ξέρετε, μια δικαιολογία για να σταματήσει. Ο φίλο λέει. Ότι μπήκαν τουρνικές στο Καριλάο από το μάτι του Πανσεραϊκού, ενώ θα ανοίξουν ακόμα 16 εκδοτήρια. Το γήπεδο αναμορφώνεται όπως και ο Χλωοτάμπης. Έτσι πρέπει να γίνει. Μπράβο. Στα γρήγορα δεξί μπακ, Κυβρακίδη, στόπερ δυνατό και μάχημο, Ενρίκε Ουάρντα πίσω και οι δύο. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, ρε, τι δεν χωράνε. Η συνέχεια δικιά σας, λέει ο 464. Καλά, τώρα θέλουν να το δαγκώσουν κανονικά το Σαββίδι, αλλά και αυτό μου φαίνεται τα θέλω πισινό. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον νοιάζει και αυτό ο Βέρμπλουμ, τι είναι αυτό που έχουν, λένε. Τι είπε. Χάφ από τη Σεκάη. Πόσο χρόνο είναι αυτό. 32. Αυτός και με λένε ο παίκτη Αμάγκε, Άγκε, Ούγκε. Αυτό είναι. Καλό παίκτη. 32. Καλό παίκτη. Α, 30, δεν έχει 32. Σκοράρι. Καλησπέρα, κοστίζει. Μα κάνει φέτο τη δουλειά. Ένα στο Μπαξέτσι, φλίγκι, καφενείο, οδό Ελλήνων. Ποτά, φαγητά, όλα για αθλητέ και ό,τι γουστάρει. Νάτο. Ο 156. Οδό Ελλήνων. Οδό Ελλήνων. Οδό Ελλήνων. Γράφει. Οδό Ελλήνων. Γράφει και πού είναι το Μπαξέτσι. Γράφει τον Μπαξέτσι. Πού είναι το χάρτη. Νάτο, εδώ είναι. Εδώ. Νέοι επιβάτε. Ναι, επιβάτε να βάλω κι εγώ που ήρθα δύο μηνύματα από ένα Βόλο και ένα Στουτγκάρδι. Στουτγκάρδι παραγράφεται, μακριά είσαι βρε Κώστα. Στουτγκάρδι. Δεν πρέπει, το είπε. Το είπε όμω. Το είπε, τέλειο. Ξέρει ποιο είναι αυτό που μα. Αυτό μα έφερε τα μπλουζάκια τη Πόρσε. Ο, το θυμάσαι. Το φιλαράκι. Ναι, τον Πουρσικό. Φοβερό. Αυτό είναι το φιλαράκι, ο Κωνσταντίνο. Φοβερό. Εγώ δεν ξέρω πολύ γιατί είναι λευκό. Είναι, ναι. Εγώ τα μαύρα φορά. Ιφηγένεια Κλωτσιάδα εδώ είναι. Λοιπόν, γράφει τελικά ο κόκκινο τον 900 που έστειλε μηνύματα χθε τον έπρεξε ή αγκαλιάστηκαν. Δύσκολα. Ο κόκκινος είναι όταν πάρει το μικρόφωνο. Το μεσημέρι άκουγα και είναι το ταϊλίκι να πω. Τζιμ Μπλόντο είναι. Κοριτσάκι μου τον έλεγε. Ναι. Κοριτσάκι μου. Καλή μου, ναι. Κοριτσάκι μου. Και ο άλλος κοριτσάκι ήταν γιατί είπε θα έρθουμε. Τι... Και του λέω κόκκινος ωραία. Καλά το εξηγήθηκε, ρε Γρηγόρη. Του άκουγα, έχει δίκιο. Θα έρθουμε και θα δει. Τι θα έρθουμε, ρε. Μόνο στο μα. Άμα έρθει ο τερεμάκι, εγώ θα πάρω και του δικού μου και θα είμαι το Γρηγόρη. Άντε να δούμε τότε. Τέτοιε μαγκιά δεν τι σηκώνω εγώ. Τι φέρει το Δημήτρη. Άσε εγώ τι θα φέρω. Εγώ θα φέρω μόνο τρει. Συμφέρει 13.
Ναι. Ξέρεις, καθένα που ανεβαίνει. Τη συμπαράστασή μα στο Δημήτρη. Τσακ, τσακ. Στο Δημήτρη Μαρανή. Στο Δημήτρη το φίλο. Παράστασή μα. Στο Δημήτρη το Μαρανή. Μην χτυπάσαι. Ξέρεις, ρε, έχεις δει Range Rover χαμηλωμένο. Range Rover χαμηλωμένο, έχεις στον δρόμο. Δυο τέτοιοι να μπουν μέσα, θα μπορείτε σε έρκα τη φίλη. Τι βόδαρο είναι. Ούμα, βοδίσιο. Αυτό είναι. Βόδι μανό. Δεξί direct και μαρμάρινο σταυρό, τελείωσε. 22 Ιουλίου φιλικό Αρισάκ, θα πάμε. Ό,τι θες πάμε. Και κοίταξε, δεν ξέρω, μπορεί να θέλει ο κύριος Καρυπίδης 10.000 για να μεταφράσει. Όχι, ρε, ο Θόδωρας θα μας αφήσει να το. Τι? Θα μας αφήσει ο Θόδωρας. Θα μας αφήσει να το αναμεταδώσουμε. Όχι, πρέπει να πληρώνουμε. Ρε, το εισιτήριο όμως το πληρώσουμε, αλλά όχι να μας ζητήσει και ποσοστό για να μιλήσουμε τώρα σαν Μετρόπολης. Καθένας την επιχείρησή του τη φτιάχνει όπως θέλει. Θα βοηθήσουμε κι εμείς να έρθουν χορηγοί, να βοηθήσουμε να έρθει κόσμος να. Πήρανε κάποιος επενδυτής. Πήρανε κολλήματα από τον Καράπαπα που είναι φιλαράκια. Έτσι. Οπότε να πούμε, ο Καράπαπα έδωσε ιδέες. Πώς πάει ο κύριος Ψηφίδης, ξέρω εγώ, να πάρει τη χορηγία. Θυμάσαι το έργο το Φωτόπουλο που είχε πάει ο Μουστάκας ντυμένος αφρόχαρης. Άσε κάτω τα φοντάν. Άσε κάτω τα φοντάν. Ο Ψηφίδης πιστεύω βλέπει τον Κατσαρί. Λες, ζηλεύει. Τον ζηλεύει, ναι. Ο Κατσαρίς πρέπει να πάρει ένα ματόχαντρο. Να το φορέσει εκεί πέρα και σκόρδο, μια και τάει καλά με του παπάδε. Πάει και στον παλιό τη σκελίδα να πάρει. Ναι, τάει καλά με το παπαδαριό ο Κατσαρίς. Να βάλει εκεί το μάτι, αν τα πιστεύει αυτά, γιατί ο Ψηφίδης το μάτι του. Ο αδερφός μου δεν πήρε ούτε παστέλι, ούτε από την κυρία Τζόρτζια, ούτε από τον κύριο Καρυπίδη. Και αυτό ο Κατσαρίς όμως τι ευλογία, τι τυχερό να ξέρει, σηκώνει τηλέφωνο. Πρόεδρε, τελείωσαν, χάλασαν οι πετσέτες, θέλω καινούριες. Ναι. Πρόεδρε, δεν έχω σαπούνι. Ναι. Πρόεδρε, θέλω μπάλες. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρε, θέλω σορτσάκια. Και πρωτού κάνει κλικ. Grand Vanguard. Πρωτού τελειώσει, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο, το courier απ' έξω να είναι η φορτητική να τα φέρνει, ρε φίλε. Περικέτια που είναι. Περικέτια. Για με τους αγοράκι, γινόταν αυτά. Με τους αγοράκι. Εξαιρετική δίκη. Μπορεί να γινόταν, αλλά. Στην κυρία Ιωάννα πήγαιναν. 2-31-0-90-90-90. Άιντε. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των μία και σας περιμένουμε να ακούσουμε τι προβλέπετε, τι κάνετε. Διάλειμμα, Κώστα, έχουμε κοινόχρηστα να πληρώσουμε. Ναι, τα κοινωνικά, τα ωραία που βάλαμε. Έτσι. Τα χέπα που θέλουν παραπάνω λεφτά για να φτιάξουν, ενώ ο άλλος τα κάνει με λιγότερα. Δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας. Εγώ χαζός είμαι, δεν καταλαβαίνω. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Χάιτ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δώρο επιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές, χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση. Παραδώστε το κουπόνι στην επιχείρηση και πληρώστε εκεί την αξία της αγοράς σας. Το goldmall.gr σας προσφέρει σήμερα τις πιο έξυπνες και ποιοτικές αγορές με ένα κλικ, πιο εύκολα και πιο οικονομικά από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τρεις είναι στις γραμμές, άλλους τρεις περιμένουν. Άκουσε rock and roll, βρε, που βάζει ο Γιάννη. Rock and roll, βάλει πάτα κανένα τσακ. Τρομερό εθνιστικό ρεσιτάλ από Γιάννη Τζανάτο, Μαλάτο, σήμερα. Σχόλιο παρακαλώ. Ρε φίλε, δεν πιάναμε τον Μπέλα να δούμε. Δεν πιάνει τον Μπέλα. Τον Μπέλα δεν τον πιάνω. Δεν και υποψήφιο βουλευτή να ακούω. Δεν πιάνω κι εγώ τον Μπέλα. Ακούστε, ο λαός δείχνει το δρόμο. Όταν τα πετρέλαια ρε χαμένε κουμούνα. Μάνα, με έκανε έτοιμα φιλία στο Facebook. Έκανε Facebook. Γιάννη Τζανάτο με λάδι. Με γραβατωμένο. Κόντρα ξούρα. Ψάχνει ψήφου τώρα. Μόνο σταυρία θα του ρίξω εγώ, να ξέρει. Το γουστάρω. Μόνο σταυρία θα του καρφώσω εγώ τώρα, βέβαια. Λοιπόν. Κόψε κανένα. Στέφανη, αδιάβασε. Το συμβόλαιο του Βέρμπλουμ είναι όσο το μπάτζετ και βάλε του Ρούλι. Δηλαδή μπορεί να είναι χειρότερο του Κάνια. Πάμε κόσμο. Να το σου, Γιάννη. Δε στο να. Τον έκανα. Αφού τον γράφω. Λοιπόν, έχω βγάλει εγώ ταλέντα μεγάλα, ε. Ναι.
Μέχρι και βουλή θα στείλω. Το μόνο που μένει να βγάλει ένα στη βουλή, ρε φίλε, τελείωσε. Θα το βγάλουμε το τζανάτο μαλάτο. Άνετα. Το βγάζουμε, ρε. Τώρα, ρε φίλε, όλοι θα καλέσουμε από εδώ. Ε, μονοσταυρία, όλοι πάμε. Κίνημα μαλάτου. Δεν το παίρνουμε τηλέφωνο, θέλουμε. Δεν μας γνωρίζει. Κωστά μου, θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω να προσπαθήσει. Δεν υπόσχομαι, αγόρι μου. Εγώ θα βοηθήσω. Το κυλικείο τη βουλή θέλω. Πάμε στον πρώτο κύριο. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Αντώνης Φιλελεύθερος Αριανός. Όχ. Τι όχ, ρε, Αριανός είπε ο άνθρωπος. Όχ. Είπες να μην πάρει κανένας παοξής να πούμε κάνει παράπονο για τη συνάντηση που. Να όχι, να μην πάρει παοξής και πει τίποτα εναντίον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μπουτάρη. Γιατί ο κύριος Μπουτάρης στηρίζεται από τον κύριο Τσίπρα που στηρίζεται από τον κύριο Σαββίδη. Άμπρα. Και εσύ τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Ορίστε. Ναι, εσύ τι δουλειά έχεις αυτά τα πράγματα. Με αυτά τα πράγματα. Και τα πολιτικά, να τι δουλειά έχεις. Τα πολιτικά πράγματα. Εσείς τι δουλειά έχετε που σας φάγανε τα λεφτά, ρε κορόιδα. Τι δουλειά έχει τα πολιτικά, ρε. Έτσι αύριο μεθαύριο. Σε ενοχλεί εσένα να πω. Αύριο μεθαύριο θα γυρίσει. Άμα που θα νικήσει ο Μητσοτάκης, θα γυρίσει τη δουλειά. Τι νομίζεις, θα μείνει. Μέχρι να γυρίσει, εγώ θα λέω. Άμα γυρίσει, θα λέω άλλα. Θα γυρίσει και εσύ μετά, έτσι. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Δηλαδή, άμα γυρίσει, γυρίζει. Ναι. Το κλίμα πολλώνεται, κάπου να δεις θέση πω τώρα. Ναι. Το κλίμα πολλώνεται. Ο Τσίπρας θα το πολλώσει ακόμα παραπάνω. Τέρμα όσο πάει. Ναι. Ο άλλος έχει χάσει τη δουλειά του. Ναι. Η μάνα του έχει κόψει τη σύνταξη. Ναι, ναι. Ο Τσίπρας, έτσι. Ναι. Και, ναι, αλλά είναι αριστερός όμως. Τρελαμένος τελείως. Και δεν τρέσει και σε πετυχαίνει στο τέτοιο και σε κάνει κοιμάρε. Που λέει ο λόγος. Ναι. Το έχει σκεφτεί κανένα φορά. Α, κοίταξε φίλε. Εμείς 40 χρόνια θέλαμε αριστερή κυβέρνηση. Και είμαστε και ιδεολόγοι και ας πεινάσουμε με αριστερή κυβέρνηση. Είναι και όλα αυτά μαζί. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τον κόπο, νομίζω, φίλε. Ναι. Γιατί στην ουσία δεν έχει κερδίσει ακόμα τίποτα. Περιμένει να κερδίσει. Εγώ τι να κερδίσω. Αν είσαι ένα μάγκα, θα έχει εκπομπή τώρα. Τώρα δεν έχω δηλαδή. Όχι, είχε τη δικιά σου εκπομπή. Να οικονομήσει εκπομπή. Μαρμίτα. Τώρα τι λες, να πεινάω δηλαδή. Δεν έχω να βγάλω τον ήλιο. Μαρμίτα σε λέω εκπομπή. Τι μαρμίτα. Να πάρει μια Μερσεντέ, να μην μιλήσει με το Κόρδομα. Με το Κόρδομα. Δεν με ταιριάζει εμένα χειρπανέ στη Μερσεντέ, τι να την κάνω. Έλα τώρα που δεν σε ταιριάζει, τρέχουν τα σάλια σου να πούμε. Ρε φίλε, ξέρει τι αμάξια γουστάρω εγώ. Τα GTI. Τι να την κάνω τη φλόρο Μερσεντέ. Πάρε Μερσεντέ GTI. Εγώ θέλω πύραυλο 06,8 δευτερόλεπτα. Για να το κάνω το Μερσεντέ. 4,2 έχει αμεγκέρε. Εγώ ναι. Εξητάρω με φίλε με την ταχύτητα. Τι να την κάνω τη Μερσεντέ. Ναι. Γιατί η Μερσεντέ δεν έχει ταχύτητα. Δεν το ίδιο είναι, ρε φίλε. Να πιάνει πρώτη Δευτέρα και να απογειώνεται το αυτοκίνητο. Ναι. Δηλαδή Μερσεντέ. Με το Μερσεντέ απογειώνεται απλά εσύ στο έδαφο. Άσε. Δεν το νιώθει. Τέλο πάντων, εγώ λέω θα νικήσει η Λίβερπουλ να πούμε ούτε παράτηση ούτε τίποτα. Θέλει ή νομίζει. Νομίζω ότι θα νικήσει και θέλω να νικήσει κιόλα. Άρα είσαι λιβερπουλίστα, ο Αλέφαντος είναι ρεάλ. Είμαι. Ναι. Καλά κάνει κύριε, γιατί να μην είναι. Τον άκουσε σήμερα. Τον άκουσε. Ναι. Εγώ το βλέπω το μάτι 50 ρίσκο, πολύ καλέ ομάδε. Παρακαλώ. Πού είναι η φαβορήτη ρεάλ. Ένα φίλο από Χέρσον δεν πρόλαβε να ακούσω. Ο γιατρό θα πάει στο Χέρσον να δει και πιο μπροστά θα πάει να δίνει Άστον Βίλα Φούλα. Ποιο θα ανέβει κάτι. Μπαρά, ναι. Μπαράς. Yeah. Καλημέρα, ναι. Περιστερό, ναι, φίλε είναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Αυτό που είναι μια ερώτηση μπορώ να σε κάνω. Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει ποτέ ότι εδώ πέριξ της Ελλάδος, ας πούμε, μην πούμε Βόρειο Ελλάδα, δεν θέλω να στιγματίσω ομάδες. Ναι. Αυτοί που ήταν, ας πούμε, ιδιοκτήτες και διώκονταν ναι. ποινικά, ναι. πήραν τα χρέη κάποιοι άλλοι ναι. και τελικά αυτοί είναι στον αφρό. Δηλαδή αυτό γίνεται πανελλημμένα στις ομάδες. Άμα ρωτάς το ρεπόρτερ και λέει δεν με νοιάζει τι κάνει η Ευσεβίου. Δεν μιλάω τώρα για τον αυτόν που πήρε τον Άρη. Πήρε τα χρέη του. Ναι. Έτσι. Ναι, αμέ. Ναι. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν πήρε κανένας χρέη. Περίμενε. Μόνο ο Σπανουδάκης πήρε τα χρέη του ΠΑΟΚ και εκείνα το εμπέμπτο. Περίμενε. Ναι. Ο Σπανουδάκης είχε πάρει Μυτιλινέο, αλλά δεν πήρε χρέη. Μετά όμως τα καρφώθηκε ο Ρέμος. Ναι. Ο οποίος είναι ο μόνος, ας πούμε, που τα πλήρωνε. Έτσι. ΠΑΟΚ. Ναι. Ουγούμενος. Ναι. Τα πήρε η πρωτοδικείου. Ναι. Και τα πλήρωσε μετά ο μεγαλομέτοχος. Έτσι. Ο Τωρινός. Ο Τωρινός, ναι. Άρα, όλοι αυτοί ναι. διώκονταν ποινικά, αλλά στον αφρό. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Τι τόσο φαίνεται παράξενο εσένα. Ρε παιδί μου, δηλαδή, ό,τι χάπη και να πάρουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν γινόμαστε καλά. Τέλος πάντων. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Σωστά. Ναι, άλλο θέλω να πω τώρα. Πες το. Εσύ λες τώρα
ότι λόγω Άδωνη αφήνει, ας πούμε, υπονοούμενα για τον ΠΑΟΚ, ναι, ότι... για Νέα Δημοκρατία και ιστορίες. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω πριν να μου πεις, ωραία το λες. Είδα από κοντά τον Ορφανό και τον Καλαφάτη και από μακριά τη Ράπτη. Έχεις λοιπόν, διάφορο να περνάει χρυσή. Ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Σφιχτά. Ότι ο ΠΑΟΞής ναι. δεν πάει σε αυτούς. Αλλά... Το κόμμα πάει πλέον στον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά βολεύεστε όλοι. Όχι, δεν βολευόμαστε. Περίμενε. Ναι, ναι. Δεν τα λες καλά. Γιατί δεν αυτά θα τα πείσω όταν θα έρθουν οι εκλογικούλες. Άμα δεν ήταν ο Τσίπρας, θα πλήρωνε 11 εκατομμύρια ο Σαββίδης, θα πλήρωνε 70. Ο νόμος έγινε για όλους, φίλε. Δεν για ξέρω τι έγινε ο νόμος. Εγώ σε ρωτάω και μου απαντάζεις. Τώρα. Ναι. Το νομοσχέδιο το τότε ναι. βγήκε για όλες τις επιχειρήσεις ναι. και η ΑΕΚ ναι. με 156 μοίρια ναι, ναι. έπεσε γάμα εθνική. Συμφωνείς για να μην πληρώσει. Το νομοσχέδιο έγινε μετά που έπεσε η ΑΕΚ. Όχι, λάθος είσαι τώρα. Είσαι πολύ λάθος. Δεν είμαι καθόλου λάθος. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Και με τον Πασόκ τα είχατε καλά. Ένα λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ και με τον Πασόκ τα είχε καλά. Δεν βγήκε ωφελημένος ο ΠΑΟΚ δηλαδή, τι βγήκε ζημιωμένος. Περίμενε, όλες οι ομάδες βγήκαν κομματικά, βγήκαν όλες. Ναι. Δεν βάζω εγώ ούτε ΠΑΟΚ ούτε Άρη ούτε τίποτα. Ναι. Όλες. Ναι. Άμα βάλεις από Ολυμπιακό ακόμα, γιατί ο Ολυμπιακός χρωστάει εκατομμύρια. Ναι. Ακόμα χρωστάει. Πού το πάμε τώρα, ναι. Λοιπόν, τελευταίο. Ρε φίλε, στον τελικό ο ΠΑΟΚ έφαγε 88 χιλιάρικα. Ναι. Η ΑΕΚ έφαγε 33. Ναι. 37. Ναι. Ίδια επεισόδια δεν γίνανε. Όχι, εσείς κάψατε και τις καρέκλες. Τι κάψαμε? Τις καρέκλες. Καλά ρε, γελάει και... Τι γελάει, τις καρέκλες και τα πρόβατα γελάνε ρε. Θα τις πληρώσουν αυτοί που τις κάψανε. Τέλος πάντων, αυτό που λέει. Τώρα τι να κάνω, εγώ να κλάψω για τα 88 χιλιάρικα. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν κλαίω για τα 88. Αφού είμαστε πιο μάχημοι τώρα. Εγώ είμαι ο Χαλίφης, εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο. Όχι, πήγες να γίνεις Χαλίφης, αλλά σε πρόλαβε ο Κοκαλιάνης. Ναι ρε παιδί μου, με πρόλαβε ο Κροκοδυλάκας στη τσέπη. Ναι. Τα καβούρια. Που έχει φύγει μισή ομάδα και στην ΑΕΚ πανηγυρίζουν. Τέλος πάντων, καλό βράδυ. Άντε, πάρ το προτάσμα φέτος να γίνει ανάστο ο κύριος. Άμα δεν το πάρεις και φέτος, τι θα γίνει, ρε Γιάννη. Φέτος πρέπει, δεν γίνει. Πρέπει να το πάρεις, ρε φίλε. Επί 10 χρόνια αυτή τη δουλειά έχω κάθε καλοκαίρι, φέτος το πήρα. Καλοκαίρι, φέτος το πάρουμε, φέτος το πάρουμε. Φέτος το πήρα. Ετοιμάζονται τα στάνη στο Λευκό Πύργο, ετοιμάζονται οι εξέδρες, εκείνο το άλλο. Ναι. Πάλι να πούμε στραβή από την Αθήνα γίνεται. Μάλιστα. Πάλι χαρτογιακάδες, πάλι γραβάτες μπαίνουν στη μέση. Ξέρει και παίρνει στελέχη. Πάρε και εσύ βρε φέτος να είσαι έτοιμος. Το φέτος αν δεν πάρεις και τις γραβάτες, τι να πω, τα άθελες. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Το έκανες εξυπητούτου θα πω. Κορκόδηλος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παγκαιωρίτης. Καλώς τώρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ. Της απάντησης του προηγούμενου, του προπροηγούμενου ακροατή, αυτό που κάνετε παιδιά είναι μεγάλο από μόνο του. Ποιο? Δεν χρειάζεται να πάτε σε μεγάλη εκπομπή. Αυτό που κάνετε όλο το ραδιόφωνο σας, αυτό που κάνετε εσείς που αφήνετε να ακούγονται. Ναι, φασέρι του πεταματού άλλο να μην κατάλαβε. Για δικιά σου εκπομπή. Ναι, κοίταξε τώρα. Άμα θες να ακούσεις κάτι ψαγμένο, πρέπει να ψαχτείς, έτσι δεν είναι? Και εις αφορμή την προηγούμενη ώρα, την εκπομπή που μίλησε κάποιος. Ναι. Όταν πρώτο συστήθηκα Παγκαιωρίτης από το Παγκαίο που μένω και Σοβίτης. Και με ρώτησες κομμουνιστής είσαι. Ναι. Δεν υπάρχει κομμουνιστής και δεξιός. Υπάρχει αριστερή προπαγάνδα, δεξιά προπαγάνδα. Δεν υπάρχει κομμουνισμός και χριστιανισμός στην πράξη. Ναι, υπάρχει και καμία θρησκεία και καμία θρησκεία και ιδεολογία πριν του καπιταλισμού. Δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Έτσι. Είμαστε εκτός. Από το 1821, δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Θεωρίες είναι, Γιάννη μου, ο κομμουνισμός και ο χριστιανισμός. Θεωρίες είναι. Ουτοπικές. Είναι για να πραγματοποιούν και δεν να πραγματοποιούνται. Δεν είμαστε ελεύθεροι, δεν νιώθω ελεύθερος. Με το δικό σας το ραδιόφωνο νιώθω ελεύθερος. Και με τις φωνές που ακούγονται. Μα χωρίς να προσβάλλει ο παρουσιαστής, οι φίλοι και οι ακροατές, δεν προσβάλλει κανέναν. Λένε τις απόψεις τους. Τώρα, άμα είναι αιρετικές. Εμάς μας είπαν εδώ δεν αφρίζετε και δεν θα φέρνετε πρόστιμα. Όλα έχουν την τιμή τους, φίλε. Τελείωσε. Τελείωσε. Όλα είναι ένα νούμερο. Μας είπαν εδώ που υποστηρίξετε τη μια ομάδα ή κάνετε την άλλη ομάδα. Τώρα, αν η παραγωγή ή οι δημοσιογράφοι θέλουν να είναι υπέρ μιας ομάδας κτλ., δεν κάνει αφεντικό δίμη. Αλλιώς θα έλεγαν και εμένα. Δεν με είπαν ποτέ τίποτα. Συνεχίζω. Είτε κοινωνικό. Νιώθω ελευθερότατος. Είτε κοινωνικό θέμα είναι, είτε ποδοσφαιρικό θέμα είναι, είτε θα ακούσεις την αλήθεια, θα ακούσεις απόψεις. Θα ακούσεις απόψεις.
Ναι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, πάω. Άμα αρχίζει ο άλλος και σε φωνάει στο γραφείο. Όχι να παίξουμε το Ζαγοράκι, ναι, γιατί είναι φίλος. Έχουμε τα 7 φύ. Όχι, ξέρω εγώ, να παίξουμε τον Ορφανό γιατί είναι φίλος. Ή να παίξουμε την άλλη μεριά. Ή μην πούμε για εκείνον είναι φίλος. Εγώ αυτά τα έχω ζήσει στην Αθήνα. Με έχουν πάρει τηλέφωνο για να συνεργαστώ. Και πριν με πούνε το οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που με λέγανε είναι το εξής. Δεν πειράζουμε τον Κόκαλη, δεν πειράζουμε τον Μελισανίδη. Ναι, δεν πειράζουμε. Ωραία. Γιατί όλα είναι νούμερα. Άκου τώρα. Λέω μάλιστα. Τον Ιβάν λέω τον πειράζουμε. Τον Ιβάν λέει κάντε τον ό,τι θέλετε. Άκου τώρα. Ναι. Πόσα δίνει. Άκουρε να δει κουβέντα τώρα. Σε καλή κάτω στο γραφείο. Αθήνα. Που λες να πάω δουλεύει στην Αθήνα. Δεν πειράζουμε τον Μελισανίδη γιατί εκεί. Όχι, βγάζει αυτό και τα λοιπά. Δεν πειράζουμε τον Μαρινάκη γιατί είναι φίλος. Δεν πειράζουμε τον άλλο. Μάλιστα. Εγώ κάθομαι ακόμα. Ο Σπανός έχει τα πετρέλα. Ο Σπανός έχει τα πετρέλα, δεν πειράζουμε τον Σπανό. Θα τον δώσουμε τον Ιβάν. Ναι. Τον Ιβάν τον πειράζουμε, λέω. Τον πειράζουμε, λέει. Ωραία, ωραία, λέω. Ωραία. Πόσα δίνεις. Λέει ένα ποσό. Λέω εγώ αυτό το ποσό, αν το πάρω, θα τρώω ξύλο από τους παοξίδες. Πόσα δίνεις για αυτά που με δίνεις, λέω, ούτε για μολυβόνερο δεν φτάνουν. Τα σφραγίσματα. Δηλαδή να κάνω την πάπια. Του το είπα στα ίσια. Να κάνω την πάπια στο Μελισανίδη. Να κάνω την πάπια στον Μαρινάκη. Να κάνω την πάπια στο Σπανό. Και να μην κάνω την πάπια στον Ιβάν. Και να σκίσω τον Ιβάν. Ναι, και εγώ μένω, εγώ μένω στην Τούμπα. Πώς θα πάω. Πόσα με δίνεις. Δηλαδή, κάπου υπάρχει ένα τίμημα. Λέω, άντε φύγετε από εδώ πέρα. Αυτά που δίνετε, ούτε για γάζες δεν φτάνουν. Κατάλαβες. Το Γιάννη τα έχω πει η κατηδία. Ναι, τα έχουμε πει χρόνια πριν. Παιδί ήταν. Ακόμα του έλεγα ρε Γιάννη, αυτό γίνεται και τώρα. Και έξοδα για ορθοπαιδικούς και ο Βασιλάκης έχει βαρύ χέρι. Ορίστε. Βέβαια. Ορθοπαιδική. Θέλει και ο Ζαταγιά αυτή η ψυχή. Θέλει και η ψυχή του Ζαταγιά. Άμα βάζει από το Βασιλάκη κατά τη ρέκτη. Βέβαια. Εσύ λε, αλλά πόσα δίνει για να. Γι' αυτό είναι θέμα. Και εμένα οι Ιεράχοβες μου λένε, λέει, θες να γίνει Ιεράχοβα. Λέω, βέβαια, φέρε το χαρτί να υπογράψει και πε το νούμερο. Με λέει, δεν τι με λεφτά. Λέω, ρίξε μια 50 ρου επάνω στο τραπέζι, λέω 50.000. Να γίνω Ιεράχοβα. Να βάλω και μια υπογραφή. Λέει, είσαι επικίνδυνο, λέει. Μπορεί να υπογράψει και να μην τηρεί μετά τα έθιμα. Λέω, θα μου δώσει τα 50, θα δηλώνω Ιεράχοβα. Ιεράχοβα. Θα έρχομαι στα σπίτια, λέω, την Κυριακή που είναι 10 η ώρα που βαράτε τα κουδούνια και θα πολλάω βιβλία. Ιεράχοβα. Ναι. Θα τακτοποιώ και το καλάκι στην πόρτα. Γκριν, ναι, είμαστε από τον Νότο. Να πεις ό,τι θες. Έλα, σε κάνω Ιεράχοβα. Και να κλείσω και να ευχαριστώ να πω. Έλα, όσο για το παιδάκι έπρεπε να γίνει κατευθείαν τζάμπα, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Δεν είναι παιδάκι, πήγε ο άνθρωπος να κάνει μια δωρεά. Λέει αυτή η δωρεά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με αυτά τα λεφτά. Όχι, λέει θέλει τα τριπλάσια. Του λέει ο άλλος, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ εμένα. Κάτι βρωμάει. Δεν προχωράω παρακάτω, ο κόσμος κατάλαβε, φύγαμε. Δεν χρειάζεται να περάσουμε την γραμμή. Ο Κλοπ, Κούγιας, Κλοπ, Γρόλιος, μας συμβουλεύουν. Η κόκκινη γραμμή δεν φεύγει. Η κόκκινη γραμμή, δηλαδή αυτό το μηχάνημα. Έφυγες πολλές φορές, ξέφυγες. Ναι. Τώρα είσαι στον κύκλο μέσα, να πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα να πάει απευθείας, μην πάει από 4 αντιπρόσωπους στη σειρά. Σωστό. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Πολύκαρπος από Καλυθέα. Καλώς ήρθατε. Ποια Καλυθέα από τις δύο? Αθήνα. Αθήνα. Καφέ και Αργυλέδες, να πούμε. Αχά. Ναι. Τζιτ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 ζιtζιτζιτζιτζιτζιτζιtζιτζιτζιτζιtζιtζιtζιtζιτζιτζιt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 ζ
πήρα να πω. Το Πόνταρες. Όχι, όχι. Όχι. Επιστεύω. Γιατί ρε φίλε, πώς το, δηλαδή και ο Αλέφαντος εύκολα θα το πάρει. Θα λόγω... αυτοκτονίσει άμα δεν το πάρει και τέτοιο. Επειδή είναι άπειρη η Λίβερπουλ. Ναι. Και πιστεύω να το πάρει πολύ εύκολα. Φαντάζεσαι να κατεβάσει 5-4-1 ο Κλοπ. Τρελαθούμε. Με τίποτα. Φαντάζεσαι ρε φίλε. Του 5-4-1. Να δει τον ύπνο του κανένα Κόντε να πούμε. Ναι. Το 5-4-1 αυτομάτω που παίζει 5-2-3 θα γίνει. Για πε. Δεν γίνεται το. Για πε. Το βλέπει και... εύκολο για τη Ρεάλ. Γιατί ναι, το ναι. βλέπει εύκολο. Κάνε μου μια ανάλυση να πούμε. Ανάλυση. Ναι. Πώς το βλέπεις δηλαδή εύκολο. Κοίτα, η Λίβερπουλ μέχρι τώρα έπαιζε δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Και το τελευταίο δηλαδή ήθελε νίκη με την Brighton. Ναι. Και βιολογικά είναι πιο κάτω. Ζωρίστηκε παραπάνω βιολογικά. Μάλιστα. Ναι. ναι. Αυτό πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, στο κομμάτι ποιότητα το βάζεις πίσω και βάζεις το κομμάτι φρεσκάδα. Και σε ποιότητα είναι καλύτερη. Α, μπροστά. Σε ποιότητα ποιο τα βγάζεις λίγα-λίγα τώρα. Σε ποιότητα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις τα τρία χάφ, ας πούμε, τρεις με τρεις έχουν τεράστια διαφορά. Ναι, τώρα δεν γίνεται να συγκρίνεις Χέντερσον με Κασεμίρο. Ψηλά, λες καλύτερη η Ρεάλ, μάλιστα. Να δούμε. Και κάτι τελευταίο για τον Ζουνίδη. Ναι. Που είμαι και Παναθηναϊκός. Ναι. Χαίρομαι που επιτέλους αυτός ο άνθρωπος θα δουλέψει υπό κανονικές συνθήκες. Τι λατρεία είναι αυτή, ρε φίλε. Είναι λατρεία έχει, γιατί. Έχει τον πισινό του τώρα αιμορροίδες ο Ζουνίδης. Δεν είναι σαν τον Παναθηναϊκό. Το πατριωτικό και πάμε και κάνουμε και τέτοια. Δεν είναι. Ύστερα ο Ζουνίδης.
δογματικός με το 4-4-2, θα πάει σε μια ΑΕΚ η οποία πέρσι άλλαξε 5 συστήματα. Καταντάει, είναι καλός προπονητής, αλλά καταντάει δογματικός με το 4-4-2. Εδώ θέλουμε να κουβεντιάσουμε ότι ο Ζουνίδης ήταν στο πατριωτικό στον Παναθηναϊκό, έχανε, κέρδιζε, το χειροκροτούσε. Χωρίς πίεση, μωρέ. Δεν είχε κάποια πίεση. Παναθηναϊκός μικρή ομάδα. Φέτος πρωτάθλημα πρέπει να πάρει. Παναθηναϊκός μικρή ομάδα. Εννοώ δηλαδή στο χορτάρι. Εύκολο. Για φέτος, ναι, αλλά σκέψου ότι και χωρίς εντερφού που ήμασταν όλη τη χρονιά, άμα δεν τρώγαμε και τα μείον 3, άνετα βγαίναμε πέμπτη θέση και πήγαμε Ευρώπη. Δεν λέω εγώ. Δύσκολη στον γκολ. Χάφδε σκοράρουν, οι στόπερ δεν σκοράρουν. Πλαϊνή δεν είναι εύκολη στον γκολ. Με το Δόνι Σεντερφόρ. Τώρα λέει το Λουντ, το θέλει λέει ο Πάοκ. Για πες μας την άποψή σου. Ναι, είναι πολύ καλό ο Λουντ. Παίζει ο Λουντ σαν οχτάρι, όμως. Όχι σαν εξτρεμ. Ναι, είναι box to box. Σαν οχτάρι. Είναι ωραίο, ρε. Είναι καλό παίκτη. Μπορεί να βάλει και στα εξτρεμ, είναι πολύ καλό. Ναι. Δεν είναι για εξτρεμ ο Χουλτ. Εντάξει. Ο Λουντ. Ο Λουντ και με λέει ο Χουλτ. Ναι. Κατά ανάγκη έπαιζε εξτρεμ σε εμάς. Είναι box to box παίκτη σε μια ομάδα σαν τον Πάοκ, θα πάρει και αυτό στα πάνω του. Θα μπορούσε. Ναι, είναι καλή λύση. Αλλά κάτι σαπάκια που φέρουν στο Σαββίδι με ένα εκατομμύριο και παθαίνουν θλάσεις και αιμορροίδες και τέτοια. Καλύτερα είναι. Λίγες φορές καλύτερα να πάρει. Ναι, καλύτερα βλέπει Λουντ στα χάφ αντί για Κάνια. Φυσικά. Βέβαια, που γρήγορα είναι. Είναι και μικρό. Και κουρμπέλι ήθελα εγώ. Και κουρμπέλι ήθελα εγώ στέ του Κάνια. Μα χάλουσε. Με χάλαγε ο κουρμπέλι σε μένα. Ναι. Να ρωτήσω το φίλο του Καλυθιώτη εκεί πέρα που βλέπει και μπαλίτσα. Τι γνώμη έχει για τον Μωρίνιο που ζητάει Παπασταθόπουλο. Ναι. Το έχει ακούσει αυτό. Πόσο ετών είναι ο Παπασταθόπουλο. Το είδα, Παπασταθόπουλο. 30 τώρα νομίζω. 30 πήγε. Πάτσε 30, Πάτσε τα 30. Τι ζητάει, ρε φίλε. Τι θε τώρα να πει. Σάλια είναι αυτό, υποτίθεται. Ζητάει ή σάλια. Τίποτα επίσημο. Τίποτα. Η Arsenal τον θέλει περισσότερο. Αχ. Αυτή η Arsenal γρήγορη ομάδα του Παπασταθόπουλου. Όχι το μαύρο πάνω, ρε φίλε. Τι Παπασταθόπουλο. Αυτά. Εντάξει, αγόρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να ακούγεται Arsenal εκεί δεξιά στο Περέλληνα στα πόδια. Βέβαια, ρε φίλε. Πάμε κόσμο. Μένα σε έμεινα, άλλου πέντε. Ναι, καλημέρα. Φύγατε στι βρωμογιορτέ, Δεν φύγατε, φύγατε στι βρωμοκαλικράτε. Άστο να πάνε, ρε. Τα... 90 όλα είναι καθάρματα. Αλλιώ τα παρατάω και φεύγω. Όχι, να τα παρατήσω. Πάω να προσευχηθώ για τα γιο. Άσε ρε, θα πάνε υπογράψω. Λέγε, για λέγε φίλε, ναι. Λέγε, σε ακούω. Ακούτε. Έλα. Αλέξανδρο. Τι άντα. Καλά. Καλά. Πέρασαν τα φάρμακα. Σε ακούω σφαίρα τώρα. Τι έγινε. Φίλοι, είναι σφαίρα γιατί είμαι δύο αξίες εδώ και έναν άγγλο και πίνουν εδώ μπύρες. Μαγιά. Και έναν τελικό αύριο άγγλος φέρει άλλο πετάει για Λίβερπουλ. Καλά πίνεις φάρμακα με μπύρες ρε. Οι άλλοι πίνουν. Εγώ όχι, εγώ πίνω λεμονάδα. Α, εντάξει. Αλέκο, ρίξου δύο φακές από το κουτάκι που έχεις μέσα στις μπύρες. Άγγου. Άγγου να μιλήσω με τον άγγλο. Πήγε άγγλε. Θέλω να μιλήσω άγγλου στο δυο. Πήγε άγγλε. Κλωτσιά. Λίβερπουλ είναι ο Άγγλος. Are you Liverpool? From Anfield? Anfield. Anfield, yes, Anfield. Nice. Is Pakistani? Πόπου, καλή μπρα θέλει αυτός, πολύ μπήρα ήδη. Στραβωστό μια άγγλο από το Άφιλ, τα άκουσες. Άφιλ, να... Ρε Αλέκο, ρε... Ρε Αλέκο. Πολλά πήραν. Αυτός... Γεια. Αυτός Αλέκος έφερε άγγλο από το Άφιλ και τον έκανε παοξή. Κατευθείαν σε δύο μέρες στο στραβωστό μια σε τον άγγλο, άκουσες. Άφιλ, τα... Και δέκα μέρες κάνει... Ζωάρα. Ζωάρα. Με καροτέν, κόπρετον, αλλάζει τα χαπάκια του, λέει ρέμισα. Το σύνταξε. Τελείωσε. Πειράζει κανένα άγγλο, τώρα δεν ξέρω αν τον καργαλέμε αυτόν από τον Άφιλτ. Πήγε τον έδωσε τον μπουφάν. Λέει ο Άγγλο τη και πάτησε με τον μπουφάν. Στην γιορτή σου θα σε κάνω δώρα ένα μπουφάν. Α σηκώνετε για τον Κύπρο του Champions League τον μπουφάν. Πάμε, πάμε. Να ανοίξουν οι γραμμέ. Καλημέρα. Έλα, Έλα, Άμφιλτ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λαμπογιάρικη φωνή. Ναι. Τελευταία είμαι. Είσαι ο πρώτος, δεν υπάρχει άλλο φίλε. Φύγανε στο Άγιο Πνεύμα όλοι. Ωραία, εντάξει, άντε δεν πάω να πιείς κανένα ποτό. Ο Γιάννης είναι. Εσύ ήπιες ποτό. Βυσσινάδα. Δεν σε βλέπω να ήπιες Βυσσινάδα. Βυσσινάδα πόσο χτάνια. Με ξέρεις και δεν ξέρω, άστο, μην... Εγώ εσένα και εσύ εμένα. Να ρωτήσω λιγάκι τον Μποξέρ. Τον boxer, ναι. Τον boxer ή τον boxer. Ρώτα που πήγανε στους Ολυμπιακούς και πήραν μετάλλιο Έλληνες boxer.
Ξανακάνει την ερώτησή σου για τους Ολυμπιακούς. Πάμε. Πάμε. Πήγανε δύο Έλληνες. Ναι. Μάλλον πήγανε ομάδα, εντάξει. Ωραία. Αλλά δύο πήρανε μετάλλιο. Ναι. Στους Ολυμπιακούς. Μήπως θυμάστε τα ονόματα? Όχι καθόλου, δεν τους γνωρίζω καν. Λέει τίποτα το όνομα Ηλιάδης και Μαύρος? Όχι καθόλου, δεν μου λένε τίποτα. Τι είναι αυτοί ο Ηλιάδης και ο Μαύρος? Δεν ξέρω. Δεν σου λένε. Μπορεί να είναι Ολυμπιονίκης τα παιδιά, απλώς εγώ δεν τα ξέρω. Άντε, πάνε πιες κάνα ποτό. Να ακούσουμε λίγο Γιάννη, άντε. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Ριζόγαλο να φας και να τραβήξει την πέτσα εσύ. Για να συγκλικάνει λίγο το λαιμό. Δύσκολο είναι. Λεμόνι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Τα άμα ακούσω. Ξέρεις τώρα. Τώρα η Θεσσαλονίκη δεν μιλήσει για μπάλα. Τώρα μίλησε για Ολυμπιονίκη, μίλησε τώρα. Έπιασε το στόμα του δυο παιδιά Ολυμπιονίκη αυτό τώρα με το ριζόγαλο το. Α. Πάμε κοντά. Τζάμπα λερώνει τα παιδιά, βρε. Καλημέρα. Στον Πανάκο. Έλα, φίλε. You sound Pakistan, Στέφανο. Έλα, here, έλα, ναι. Πάκι, πάκι, εδώ, πάκι. Πακιστάνι, bro. Έλα, Πακιστάνι. You racist, you don't accept the comment of his. Εγώ, Πακιστάνι, my friend. Yes, see, bro. What καλά είναι οι άλλοι, είναι ρατσιστές, Στέφανος. See, my bro, Χρυσή Αυγή. Έλα. Τι κρύος ήταν αυτός. Άμε να καταλάβει να κοιτέλεγε το παιδί. Αυτές οι κολοκιορτές ή αυτά έχουν. Σταμάτα. Πλακώνονται στα ουίσκι, πλακώνονται στα αυτά. Πακιστάνι. Πάνε εκεί στην Καλλικράτεια, κατουράν στη θάλασσα μέσα. Το γαργάριψε αυτός κανένα Πακιστανό τώρα. Την Πακιστανό την Άγια Επανομή να πούμε. Θα έρθουν και θέλει τώρα ο άλλος να πάνε μετά τη σούρα του τριημέρου. Ναι. Να πάνε στο παλατάκι. Στο παλατάκι να πληρώσει τύριο να δουν τον Μπάουκ. Ποιον? Στο μπάσκετ. Έτσι λέει αυτός. Λέει αυτός. Νομίζει. Έλα φίλε, ναι. Έλα, μ' ακούς. Φώναζε να σε ακούμε παραπάνω, φίλε. Βγάλε λίγο φωνή. Ξέρω, πίνετε τώρα, ναι. Ναι, 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 έλα, ναι. Έλα, άρα από Νορβηγία παίρνω, γι' αυτό δεν ακούγεται καλά. Νορβηγία. Νόρβεϊ. Ποιος είσαι? Εκτής, έχω ξαναπάρει. Α, έχω ένα φίλο στην Νορβηγία, αλλά τώρα τελευταία δεν παίρνει να πει. Όσλο, πού είναι αυτό? Όσλο, ναι, ναι. Έξω από το Όσλο είμαι και εγώ. Έτσι. Για λέγε. Λοιπόν. Καταρχήν, τι θερμοκρασίες έχει εκεί απάνω? Άσε τώρα είμαι με ανοιχτά παράθυρα με το βρακί μου, ρε. Ζάχαρη με μένει. Μην έρβα το βρακί. Δεν λέω, έχει 25 βαθμούς, 30. Ζάχαρη. Πρωτόγνωρα πράγματα. Ωραία πράγματα. Εδώ δηλαδή να ετοιμάζουμε για βαρύ έβραμα το καλοκαίρι. Έτοιμοι είμαστε. Θα σαπίσουν οι λαμαρίνες. Όλα πράσινα η Νορβηγία είναι πανέμορφη τώρα. Ναι. Και είμαστε τζάμι. Αύριο ετοιμαζόμαστε για μπάρμπεκιου. Μπάρμπεκιου, ναι. 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 Άκου τώρα να δεις. Ναι. Κάμπος 30. Έτσι. Κάμπος 30 χρονών. Ο Κάνιας, ναι. 31. Ναι. Πίσεσβαρ 30. Ναι. Όχι. Μαουρίσιο 29. Όχι, άκου τώρα. Βιερίνια 32. Μάτος 32, ναι. Κρέσπο 31. Ναι. Βαρέλα 30. Όχι, όχι. Μαλεζάς 33. Όχι, όχι. Λεβέκ 29. Ναι. Ναι. Αζεβέδο 32. Ναι. Μάτος 32. Ναι. Ωραία. Ζερνέτ, πώς το λέω αυτό. Ζερνέτ, σερνά. Ένα σύμφωνο στα 10 φωνήντα. Αυτό το λέω κόσμο. 10 σύμφωνα, πώς είναι. Σερνά. Σερνά. Έναν άλλον. Ακούς, έναν άλλον λέει τώρα. Πιο μικρό, 32. Ναι. Βλόμβρουγκ. Βόλμπεργκ. Βλόμπεργκ. Στον δρόμο που χάλαξε ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης στον Απόλλωνα. Ναι. 33 χρόνια στον Ολυμπιακό. Πώς έλεγε ο Γρηγόρης το μεσημέρι τον προπονητή, ο Ρουρέτα. Ο Ρουρέτα. Ο Ρουρέτα. Έτσι, ναι, λέει, τι διαφορά έχει ο Σπανός, λέει, από τον Ισπανό που θέλουν να φέρει. Ένα γιώτα είναι. Ένα γιώτα. Τον Ισπανό. Ωραίος. Ένα γιώτα, ρε. Ακριβώς ένα γιώτα έχει. Δεν μου λες, εκεί στο Όσλο. Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά και. Δηλαδή, αν βγεις η ώρα 11, 12, 1 βρίσκεις άνθρωπο εκεί πέρα. Έχει. Τώρα το καλοκαίρι είναι. Βέβαια, εντάξει. Έχει, αλλά Σαββάτο Κυριακή Παρασκευή. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει αν βγεις η ώρα 1. Δεν βρίσκεις τίποτα. Κοίταξε, αν είναι τσέπη φορτωμένη, βρίσκεις ό,τι θες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τώρα σιγά-σιγά ότι. Ναι. Παλιά επάνω κοιμόταν από τις 9 το βράδυ, 10. Έτσι. Και τώρα γίνεται το αντίθετο. Έχει στο Όσλο και στις Βρυξέλλες κολόμπαρα. Βέβαια. Και στη Θεσσαλονίκη να πούμε, δεν έχει να πούμε που την κεφαλή κλείνει. Άκου τώρα, θα σε πει τώρα ότι ο Χατζινάκος κάνει μια βόλτα μία ώρα το βράδυ εκεί στην Καλαμαριά. Πάει ο Χατζινάκος. Πάει ο Χατζινάκος να κάνει βόλτα. Παρασκευή όλη δουλειά. Έτσι, δεν έχει. Του τραβάνε τα μπατζάκια από τα. Σε καφενείο λένε αλκοολικός είναι αυτό. Ναι. Δεν μου λες αδερφέ και του Αγίου Πνεύματος. Έχει αργία εκεί, έχει. Εκεί το Άγιο Πνεύμα το γιορτάζουν οι χριστιανοί. Είχαμε κάτι άλλο τώρα. Τι είναι, για πες, για δώσε μας κανένα στίγμα να κάνουμε ανταλλαγή.
Τι είχα. Όχι, είχαν αυτό που έχουμε και εμείς. Το Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι εκεί τι Αγίους. Εκεί τι Αγίους έχουν. Αλλά και το φοιτικό δεν έχει αργία εκεί. Κάτσε να μάθουμε. Εκεί στο Όσλο τι Αγίους έχει. Τους ίδιους με εμάς ή άλλους. Κάτσε να μάθουμε. Προτεστάντες, ρε. Προτεστάντες είναι πιο σκληροί από εμάς. Δεν μου λες, αυτονών οι Άγιοι πόσους έχουν καθαρίσει να πούμε. Περισσότερο από δικού μα. Ποιο σκληρή σου λάβο μα. Α, δηλαδή οι Άγιοι είναι πιο δολοφόνοι. Και κανένα Άγιο Βίκινγκ εκεί πέρα. Άγιο Βίκινγκ. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Μελισανίδη θα πάρει μια πενηντάρα του Τρίστασον που θα πάει Μουντιάλ. Ποιο είναι. Τι είναι. Τον Τρίστασον. Δεν είχαμε ένα Τρίστασον. Δεν τον έδιωξε ούτε έπαιξε ποτέ. Ναι. Ένα εξτρέμ. Και θα πάρει και από ποιον άρε παιδιά. Από τον Ιρακινό. Το Μασούτ, τον Ιρανό. Ναι. Θα πάρει λεφτά και από τον Μασούτ. Δεν λένε αυτό να το ξέχασα. Δεν πάρει λεφτά. Μασούτ, και πού θα το στείλει. Στο Μουντιάλ. Εθνική Μουντιάλ, Μασούτ. Σοβαρά, μιλά. Φαντάζομαι τι Μουντιάλ θα δούμε. Πάει Μασούτ στο Μουντιάλ. Ακού πω παίρνουν τα λεφτά. Φύγε ρε. Ο Μασούτ θα πάει στο Μουντιάλ. Φύγε ρε, γιατί βλέπω να βγάζει και το σόβρακο σε λίγο. Εκεί το Μασούτ το βλέπω σαλέπι με δεμέστιχα να βαράει. Δεν παίρνει, λέει ο Δάκη από την Καβάλο που είναι στο Όσλο. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο, αλλά σα ακούμε μεσημέρι και βράδυ. Χάθηκε ρε σκύλι. Στο ο άλλο στο Μαρίν έχει υπηρεσία αύριο. Δεν μπορούμε να δούμε το μάτι να πούμε. Βέβαια. Έτσι. Καλημέρα. Κάτσε πάλι τα Μαρτίνη θα σε φτιάχνω εγώ. Κατάλαβα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα Κωστά, τι κάνει. Καλώ ήταν. Έλα φίλε. Ο Τάσο, μα το παλιό φάλε είχα πάρει και προχθέ. Ρε Τάσο, τι έγινε. Με το δήμαρχο τον καλό εκεί. Ναι, ναι με τον δήμαρχο. Ναι. Δεν του δέρνετε εκεί του δημάρχου. Όχι. Δεν του δέρνουμε, είμαστε καλά παιδιά. Ναι. Εδώ είμαστε φασίστες. Όχι, δεν είναι καλά, φάγαμε, φάγαμε τον ο Κοτσαμάνης, τον πώς το λένε. Ποιον έφαγε. Ο Κοτσαμάνης. Ποιος είναι ο Κοτσαμάνης. Ο Τρίκη Κλάς. Έφαγε τον. Τρίκη Κλάς. Έφαγε το Λαμπράκι με τον Λίκα Πελώνη. Ναι. Εντάξει. Ίντρικας. Σύστημα Καρφίτσα. Να σου πω, Κώστα, να σου πω ένα σχόλιο στα γρήγορα έτσι για την υπόθεση αυτή. Εμένα αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, ξέρεις τι ήταν. Οι μάγκες αυτοί στο δικαστήριο που κλαίγανε μετά, λέει. Ναι. Αν είσαι μάγκας. Και θες να κάνεις το έλα στο πλημελιοδικείο, στο πλημελιοδικείο. Ναι. Εντάξει, στο πλημελιοδικείο όταν σε πάνε, δεν παρακαλάς. Στο κακουργοδικείο γίνεσαι πιο. Πλημέλημα. Πλημέλημα. Τρεις μήνες αναστολή. Σε φύγαμε. Αυτό ήταν. Ναι, γίνεσαι πιο κατάγει εκεί πέρα. Στο πλημελιοδικείο τώρα τι κάθισε τώρα και κλαίσα σαν την κόμενα, ας πούμε. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Κακουργοδικείο, άμα πας εκεί έχει τάλιρο το λιγότερο. Πέντε χρόνια. Εκεί την ακούς, ναι, εκεί την ακούς. Λοιπόν, ναι. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω επειδή τη σέβομαι την άποψή σου σε πολλά πράγματα να μου πεις. Τη φάση αυτή με τον Αλαφούζο, εσύ πώς τη βλέπεις. Δεν σ' άκουσα ρε φίλε. Ναι. Τη φάση με τον Αλαφούζο, λες, τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι. Τι βλέπεις, πού πιστεύεις το πάει ο άνθρωπος στον πράγμα. Ο Αλαφούζος το πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, καλά. Ο Τσίπρας το πάει με τον Τράκη, ναι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ποιος από τους δυο θα φάει το φιλέτο. Μάλιστα. Ο Τράκης είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι φρέσκος ή δεν τον νοιάζει. Ο Αλαφούζος το καθυστερεί γιατί θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία και να φάει το φιλέτο εκεί πέρα. Το κατάλαβες. Είναι πολιτικό το θέμα στο Παναθηναϊκό. Σωστός, ναι, ναι. Από την αρχή και εδώ και πολύ καιρό είναι πολιτικό λοιπόν. Ωραία. Με τον Ταϊλανδό αυτό να. Τι πιστεύεις ότι. Ο Ταϊλανδός. Ναι. Ο Ταϊλανδός είναι συμμαθητής αυτού του Αριανού, του τον Πάπα. Τέτοιος είναι. Εγώ φίλε αυτού του Ταϊλανδού τα μούτρα που είδα, εγώ πιστεύω ότι παίζει και στοίχημα τα κοκόρια με τα ξηράφια που παίζουν. Ποιο Ταϊλανδό. Κοκόρια στοίχημα. Λοιπόν, ναι. Να σου πω κάτι. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα, εχθές το βράδυ ξέρω εγώ, καραστημένη για μένα γιατί ήταν κάτι παγκάκιδες μέσα τα υπαλληλάκια αυτά του Αλαφούζου, τα γνωστά. Φίλοι του Αλαφούζου είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ε? Είναι φίλοι του κυρίου Αλαφούζου. Εντάξει, τέλειωσε. Έχουν την πλευρά του. Εντάξει, κατηγορούμε του ανθρώπου. Ναι, και λέει, εμείς λέει, λαβαίνουμε μέρος στις αποφάσεις. Λέει, ενημερωνόμαστε. Και ωραία, ρε Μαγκα, ενημερώνεις για την απόφαση. Και δέχεσαι να διώξουν το μοναδικό παίχτη, ας πούμε, που θα μπορείς να τον ανανεώσεις, το Λουτσιάνο, το Βραζιλιάνο, ας πούμε, στα χάλια που έχεις, ο μοναδικός θα μπορείς, ας πούμε, να πεις να κρατήσεις ένα ποιοτικό παίχτη. Και τον φωνάζουν σήμερα και τον διώχνουν. Έτσι. Δηλαδή του χρόνου Παναθηναϊκός πιστεύει θα την γλιτώσει τη Β' Εθνική. Εκεί θα παλέψει με τον Άρη, με τις άλλες μικρές ομάδες. Δεν έχει σχέση με τον Άρη να παλέψει. Λεφτά χρειάζεται πλέον ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό βέβαια υπάρχουν μέτριες ομάδες με λίγο κόσμο. Πάει να τις ρίξουν κάτω. Είναι καλό αυτό για τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Μα καταρχήν ο Παναθηναϊκός πήρε μια παράδεση για να βρεθεί επενδυτής. Όχι ότι δεν θα πέσει το χρόνο να δεν βρεθεί επενδυτής. Αναγκαστικά θα το ρίξουν. Α, μπράβο. Γιατί να σου πω κάτι. Όταν έχεις ένα μείον 6 στο κεφάλι με την ομάδα που έχεις.
πριν την, εγώ πιστεύω πριν από την 8η αγωνιστική, ναι, δεν το ξεχρεώνει αυτό. Φυσικά, έτσι, τι εννοεί. Μπράβο, θα είσαι δηλαδή 8η αγωνιστική και θα γράψει 0. Βέβαια. Τι θα προλάβει μετά, είναι δυνατόν. Μα πήρε παράδειγμα ο Παναθηναϊκός για επενδυτή, αυτό λέμε. Ωραία, άντε, αυτό σου λέω. Και να μα δεν βλέπω και επενδυτή όμως, τι γίνεται. Ναι, άντραβο, αλλά και να έρθει επενδυτή, έτσι δεν είναι. Ναι. Αφού το μείον 6 θα το έχει. Πάλι θα το έχει το μείον 6. Σωστά. Τις περιορισμούς μεταγραφές πάλι θα τις έχεις. Βεβαίως. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν προλαβαίνει να γίνει κάτι δηλαδή. Ναι. Την επόμενη χρονιά. Ο άνθρωπος έχει υποθηκεύσει το μέλλον του Παναθηναϊκού, ας πούμε, για καμιά δεκαετία. Αλήθεια λες. Golden Boys της Νέας Δημοκρατίας. Φύγε. Έλα, τσάω, γεια. Yeah. Golden Boys να πούμε. Πού είχαμε μείνει? Συμπαράδειση του Παναθηναϊκού που πήρε. Τι άλλο θες? Τίποτα. Συνεχίζουμε. Καλημέρα. Να. Ναι. Καλημέρα. Μας λέει και ο Τσίπρας ότι είμαστε πόλη των βαρβάρων. Δεν σκοτώνουμε το λαμπράκι, δεν σκοτώνουμε. Μας κατηγορούν ότι είμαστε βάρβαροι και μάω μάω. Εμείς είμαστε βάρβαροι. Εμείς είμαστε βάρβαροι. Μάω μάω μας λέμε Σανίδης. Μάω μάω και μας λέει και ο Τσίπρας. Τι θα πει μάω μάω. Κάτσε. Η δημοκρατία θα λάμψει, λέει. Μας είπαν πολίτες τους απ' έξω απ' έξω. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Καλημέρα. Πολύ τα αριστερά εδώ στη Θεσσαλονίκη τα κάνει. Στην Αθήνα δεν τα βλέπω. Δεξιίζει ο Τσίπρας στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Α, σχολιάσουμε λίγο τελικό. Α, βέβαια. Γιατί όχι. Άκου, λέει. Έχω ένα θέμα. Ναι. Μανέ και Σαλάχ είναι μουσουλμάνοι. Είναι. Ναι, και έχουν Ραμαζάνι. Ναι. Ναι. Τι θα κάνουν. Θα σου πω. Ραμαζάνι κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι απένταροι. Άκου, άκου εδώ. Οι πολιτισμένοι, ναι, που έχουν λεφτά είναι μακριά, ναι, από τις θρησκείες. Ναι. Λες. Αυτά είναι για τους φτωχούς, ναι, να ελέγχουν τη φτωχή. Αυτοί είναι χεσμένοι στο τάλιρο. Αυτοί τα άμα είναι να πάρω, άμα είναι να πάρω λεφτά, ρε φίλε, τώρα τι Ραμαζάνι και Λαφαζάνι τώρα, πλάκα μας κάνει. Εννοείται. Ναι, αλλά αυτή σου λέει ότι δεν πίνουν. Βρεάσε τι λέει τώρα, τι λέει τώρα. Θα είμαι εγώ προπονητής, θα έχω, ναι, το μάγειρά μου, το διαιτολόγο αυτό... μου. Και αν με πει ο Σαλάχ, αυτό... είμαι μουσουλμάνος. Αυτό εδώ πέρα, μόνο στην Ελλάδα γινότανε. Που ερχόταν κάτι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Έλα, και... τώρα ερχόταν μουσουλμάνοι στην Ελλάδα με τον Βουλινό πρόεδρο. Στην Αγγλία. Για να ερχόταν ο μουσουλμάνος στην Ελλάδα με τον Ιβάν πρόεδρο να λίγδωνε το αντεράκι του. Στην... Θα σου έλεγα Αλάχ θα έλεγε. Αγγλία που πας, τα Αλάχ θα έλεγε για Χριστό θα έλεγε. Τα ακριβά συμβόλαια έχουν και όλους μέσα. Δηλαδή δεν φεύγεις πριν την 5 ώρα από το γήπεδο. Κάνεις τη διατροφή σου, τη γυμναστική σου. Ένα Σκοπιανός στο μεσητικό γραφείο του Γιώργου, εδώ στην Παπάφη, μου λέει το εξής. Λέει, αυτά Σκόπια Μακεδονία, λέει, είναι για αυτούς που παίρνουν 500 ευρώ. Για αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ και 1000 ευρώ, είναι και ο ΠΑΟΚ, λέει, και τα Σκόπια και η Μακεδονία. Στο καφενείο. Εγώ, λέει, παίρνω 7-8 χιλιάρια το μήνα, λέει, οπότε τα έχω ξεπεράσει, λέει, αυτά. Βάλ' το, λέει, στο μυαλό σου. Έτσι με είπε ο Σκοπιανός. Μετά έρχεται και ένας Έλληνας που βγάζει 12.000 το μήνα. Μου λέει, έχει δίκιο ο Σκοπιανός, και πήγαν και φάγανε ο Σκοπιανός με τον Έλληνα και κάνανε δουλειές σε ένα εστιατόριο ακριβό. Και ποιος πλήρωσε τα ψάρια από τους γύρους? Ο Σκοπιανός. Τον Έλληνα ράπα. Επόμενη γραφή. Πιο πολλά παίρνει, πάει λαμογιστή. Καλημέρα. Έτσι μου είπανε. Έτσι λένε αυτοί. Τώρα με τις θρησκείες και με τα αυτά είναι για τους λαούς. Το Σαλάχ, οι άλλοι ξεφύγανε από το λαϊκό. Έτσι. Εντάξει. Φύγανε απάνω. Λάδια που φύγανε τα έλεγα. Τώρα είναι δυνατό. Πες μου, Γιάννη. Σαν νέος άνθρωπος. Ο Αλάχ και ο Σαλάχ. Πριν τον τελικό τώρα, Ραμαζάνι. Τι Ραμαζάνι. Ποιος Αλάχ. Ποιος Λαβαζάνι. Ο Σαλάχ. Σαλάχ τώρα είναι η ηλικία του Γιαννάκη τώρα. Σκέφτεται ο Γιάννης άμα είναι τώρα η Παναγιά της Τίνου πώς θα παίξω μπάλα τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Ράπτο, βέβαια. Ναι, φίλε, εσύ. Δεν πρέπει να ήπιες εσύ, εντάξει, ναι. Όχι, όχι, δεν ήψα. Έτσι. Δεν ήψα. Καθαρός. Ο Σαλάχ κάνει Ραμαζάνι. Βγήκε προχθές ένα ραδιόφωνο ο βοηθός του Κούπερ και είπε ότι κάνει κανονικά Ραμαζάνι. Τότε θέλει μπουνιές. Μάλλον. Δεν σε πέρα για τον Σαλάχ. Δηλαδή τον έχει τον Άρη τόσο χάλια ότι φέτος απαλεύει για... Ναι, μην... τον έχω για... Δεν τον έχω εγώ χάλια. Η κατάστασή του είναι τέτοια. Ποια είναι η κατάστασή του? Ότι θα παλέψει και να σωθεί. Μα εγώ το βλέπω αλλιώς. Καλά, και εσύ μπορεί να τον αγαπάς τον Άρη και να βλέπεις με συνέστημα την... Άμα έρθει και ο Ερέρα και αυτά που... Ποιος να έρθει, ποιος να έρθει, για πες μου. Ο Ερέρα, ο Πάχο. Θα έρθει ο Ερέρα. Και τι είναι ο Πάκο Ερέρα, ο προπονητής, 64 χρονών. Είναι πολύ καλός προπονητής. Προπονητάρας, πάρακα, μην το βλέπεις. Αλλά μπορεί να σου φέρει 3-4 παίχτες. Καλό αυτό που λέει. Δανεικούς. Ναι. Αυτό είναι καλό, ναι. Οι δανεικοί πόσο πληρωθούν? Έστω τα δανεικά αυτά. Αυτό το γνωρίζει το ΠΑΕ. Αυτή η ΠΑΕ, ποιος είναι ο ΠΑΕ που έχει τα λεφτά έστω να πληρώσει αυτά? Τα διαρκείας. Ναι. Ποια διαρκείας? Όχι, διαρκείας θα έχει. Θα έχει διαρκείας. Σίγουρα θα έχει διαρκείας. Ακόμα δεν είχαμε διαρκείας. Ναι. Έτσι. Ναι.
Δεν μπορεί να κάνει μεγάλο μπάτζετ. Όχι, έχει δίκιο και εγώ μαζί σου είμαι. Παίρνουμε τα. Είμαστε 15.000. Εγώ διαρκέ θα πάρω εσύ. Τηλεοπτικό από την ΕΡΤ θα πάρει. Τηλεοπτικό, πόσο είναι αυτό. 1,5 εκατομμύριο. Όλη αυτή η διαδικασία έσοδα χορηγεί χωρί να φάμε μία ρε παιδί μου. Όποιο είναι μέσα στην ΠΑΗ χωρί να φάει μία. Ποια θέση είναι το Άρη με όλο αυτό το μπάτζετ. Δηλαδή εσύ πιστεύει έτσι. Ναι. Με αυτέ τι ομάδε που υπάρχουν φέτο στο πρωτάθλημα. Ναι. Με 5 εκατομμύρια δεν μπορεί να κάνει μεγάλη μπάτζετ. 5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια καταρχήν για να έρθουν στα ταμεία πρέπει να έρθει επενδυτή. Τα διαρχεία και οι χορηγοί και τα τηλεοπτικά είναι 2,5 εκατομμύρια βαριά. Βάλτε να δεις. Τρία. Τρία να σε βάλω εγώ. Με 3 εκατομμύρια. Χωρίς να πάρεις ευρώ. Χωρίς τα δικά σου τα προσωπικά ή με πάει χωρίς να βάλω τα διδολευμένα τα δικά μου τα μεροκάματα. Ναι. 3 εκατομμύρια. Πού μπορεί να φτάσει στην ομάδα. 3 εκατομμύρια. Και αυτά τα 3 εκατομμύρια πρέπει να κάνεις διαχείριση ώστε όλοι οι παίχτες σου να πιάσουν. Να μην βγει κανένας κάρτος. Σε κάνει ένα συμβόλαιο 300.000 σε ένα πρωτοκλασάτο παίχτη και σου βγαίνει μπερμπάτο. Τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται. Υπάρχει και αυτό πάντα. Έχει και ένα σοβαρό κορμό, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το σοβαρό σου λέω. Όχι, σου λέω, έχει και ένα σοβαρό κορμό. Έχει ένα σοβαρό. Ποιο είναι ο σοβαρό κορμό. Το στόπερ που θέλει ο Σόζα. Για μένα 200 θέλει. 200.000 αξίζει τα λεφτά του. Το δίνει 200. Αξίζει. Μαζί με το Δελισσίζη. Πόσο θέλει ο Δελισσίζη. Δεν ξέρω, μα δεν θέλει, αλλά 150-200 το λιγότερο στο Περάρα. Πλατέλα θε, σίγουρα, έτσι. Πλατέλα ακούστηκε το ανανέωσε. Ανανέωσε, πόσο ανανέωσε. Δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Αυτό είναι το θέμα. 2,5 έχει σίγουρο ο Πλατέλα. Πε μου άλλου παίχτε στα χαφ που θε. Ποιου κρατά. Στα χαφ δεν κρατά κανένα. Είδε λοιπόν ότι θε καμιά. Είδε ότι θε καμιά δεκαρά παίχτε. Από τέρμα είμαστε εντάξει. Τέρμα είσαι κομπλέ. Κομπλέ, ωραία. Άρα αυτοί οι 10 παίχτες δεν πρέπει να βρουν τουλάχιστον από 20 έως 25 χρονών για να έχει και προοπτικές για να τους μοσχοπουλήσει μετά. Το Διαμαντόπουλο τον κρατάς. Με τίποτα. Όχι. Ούτε για πάγκο. Δεν κάνει. Τώρα μην γελιόμαστε. Για αλφα εθνική θες φορ γρήγορο έτσι. Δεν θες τιτόβιο δεδομένο. Σε αλφα εθνική θα παίξεις. Δεν θα παίξεις. Θα παίξεις β' ρόλο. Θες κόντρα να βγεις. Δεν θα παίξεις κανένα ειδικό ποδόσφαιρο. Να μην σε πω θες κανένα φορ σαν το Πλατέλα να είναι τέτοιο, να με κάθε την παλιά στο μισό γήπεδο να φεύγει. Του είδαμε για αυτού κάτι Φελίπε Σανσόνα. Βέβαια, να. Τι θες. Δεν θες. Τι θες. Κάτι Τόνι Κάλβο, θες κάτι Χαβίτου θες. Τέτοια πράγματα θες. Τέτοιου στυλ παίχτες θέλεις. Γι' αυτό σου λένε δύσκολα πράγματα. Εγώ δεν λέω τίποτα πολλά-πολλά. Είμαστε δύσκολα. Από 8 έως 13 θέση. Αλλά 20 το μηνό μέχρι 20 Ιουλίου να έρθει κάποιο να χώσει τα λεφτά. Εγώ είμαι αισιόδοξο και για πεντάδα, φίλε. Αλήθεια. Αλλά να έρθει να βοηθήσει, δηλαδή να πει: ξέρεις, παίρνω το 50-60 των μετοχών, να χώσει 4-5 εκατομμύρια και τελείωσε μέχρι τώρα. Σωθείτε κατηγορία και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Και τα λέμε του χρόνου να είμαστε γεροί όλοι. Σωθείτε εκεί πέρα. Να πάρετε τα πατήματα τη κατηγορία εκεί. Έχει λεβαδιές, έχει ξάνθες, έχει. Βρεάσεις αυτές τις ομάδες. Μόνο με φανέλα τους περνάς αυτές. Αλλά σου λέω: αξίζει τώρα να χαροπαλεύεις πάλι από 10 έως 16. Καλά, σώσου εσύ και βλέπουμε τον χρόνο τι θα κάνει. Το θέμα είναι από τώρα να δημιουργηθεί ο κορμός, η ομάδα. Άλλο τι θέλω να κάνω. Για το τελικό. Πες το. Σου έχω μπόνους για σκόρε. Για πες. Καρβαχάλ. Πότε σκόραρε εσύ ο Καρβαχάλ. 50 το δίνει. Εντάξει, ρε φίλε. 50 το δίνει. Πότε έβαλε γκολ ο Καρβαχάλ. Πότε, ρε φίλε. Γιατί δε όνειρο του παιδί και εσύ που έπεισε το Βαρέλα δεν τον έπεισε και όταν δεν το έπαιξε. Άλλο αυτό. Εντάξει. Και καλύτερα το Βαϊνάλουμ να βάλω παρά τον Καρβαχάλ. Βαϊνάλ. Καρβαχάλ δύο γκολ να έχει στην καριέρα τώρα και όλα στη Ρεάλ. Ναι. Καλά. Όπω και ο Φιρμίνιο. Καρβαχάλ Φιρμίνιο. Καρβαχάλ. Και ο Παπ δίνει. Κάτσε, μην κάνουμε διαφήμιση σχέση. Θα το πω. Καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς δεν μας πληρώνει ο ΠΑΠ. Οπότε γιατί να πούμε. Σωστά. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ. Και κινητό είμαι. Γέρασα. Είμαι με το Βασίλη μας το ίδιο χρόνο. Κατάλαβες πόσο χρόνο με καλύτερα. Με ποιον είστε από το πόσο χρόνο? Με το Βασούλα. Φασούλα το ίδιο χρόνο. Με το Φασούλα είστε από το ίδιο χωριό? Όχι, μωρέ, Χανιώτης είμαι. Είμαστε το ίδιο χρόνο. Α, το πόσο χρόνο είσαι δηλαδή? Τότε ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω, είμαι ταλαμμένος, είμαι μεγάλος. Μέσα το ίδιο χρόνο. Το ίδιο, το ο... ίδιο χρόνο. Πάμε κάτω. Πού είναι ο Φασούλας, κατάλαβε. Ναι, αλλά ο Φασούλας δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο Μπίλης ο Φασούλας. Ναι. Ποιος? Ναι, μπορεί. Ο Μπασκευολίστας. Θα μπερδευτούμε, άστο να θέλει. Ναι. Πούμε τον αφημάς. Ναι. Όχι, μπορεί. Είμαι κεφαλικό, δεν μπορώ να μιλήσω. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα πρόσφατο. Ήμουν 31, τέλος πάντων. Ναι. Εγώ δύο χρόνια εγώ. Ήσασταν υπερτασικός, ήσασταν υπερτασικός. Όχι, ήμουν τελαμένος. Ήμουν φίλος με το
πώς το λένε, το κόκαλι, ναι. Και τσακώθηκα και τελάθηκα, τέλος πάντων. Καλά, και σε χτύπησε. Καλά, ρε, μη στεναχωριέστε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Όχι, δεν παρεξηγούμε κανένα. Δεν κορυφαίνει. Γιατί, ξέρετε, δεν μ' αρέσει καθόλου στην Ελλάδα. Ήμουνα Αμερική, ήμουνα Γερμανία, ήμουνα Ιταλία. Και τι ήρθε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί γέρασε, μωρέ. Άσε τώρα, έχω χοτέλ, έχω γάμισε τώρα. Έχει χοτέλ. Στην Κρήτη, έχει ξενοδοχειάκι, λέει χοτέλ έχει. Αράζει και εδώ. Έκανε τα λεφτά του άνθρωπο στην Αμερική και ήρθε πίσω. Δύο χρόνια εγώ. Δύο χρόνια γύρισα εδώ πέρα. Σύνταξη παίρνετε απ' έξω. Μάλιστα, εντάξει. Ναι, θα σου πω γιατί. Δεν μ' αρέσει στην Ελλάδα τώρα, δεν μ' αρέσει. Εγώ είμαι Έλληνα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν καθόλου, καθόλου διαλόφω τίποτα. Και είδα ένα φίλο εσύ. Εσύ και φίλοι σου τελάθηκα. Δημοκράτης εσύ, πάρα πολύ δημοκράτης. Όχι μόνο εσύ, όλοι οι φίλοι σου. Οι φίλοι μας, ναι. Βέβαια, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Μα δεν καταλάβω, μπορώ να καταλάβω, ρε. Μα δεν καταλάβω, όλοι κύριοι, ούτε ένας, μαλάκα, sorry, ούτε... Ναι, τώρα ξέφυγε τώρα γιατί είναι ξέφυγε. Ξέδωσε ο άνθρωπος, ρε, πετάει στο ψυχά του εδώ πέρα, ρε. Καλά λόγια, αλλά θα είσαι σάκος του μπόξ εδώ, θα μπορούσα τα πάντα, ρε. Είμαστε δημοκράτες, καλοί άνθρωποι και ευχαριστούμε για μας εκθιάζει, έλα, φίλε. Έλα. Λιμωτάγαρο το ράδιο. Λιμωτάγαρα, ρε, ρετσίνη σπίνου. Ρετσίνη σπίνου. Ναι. Έλα, φίλε. Πω, πω, ξεχάστηκα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Σιγά, βάλε βίξ. Ξέρεις, υπάρχει μια εξέταση που λέγεται λαρυγκοσκόπηση. Πάμε παρακάτω, λέγει. Ναι. Δικός μας είναι. Δικός μας είναι. Δικός μας είναι. Αυτό βιχάει έτσι. Ναι. Περιμένουμε να φύγει η Δευτέρα να πάμε κανονικά στις δουλειές μας. Μετά Τετάρτη έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Ναι, δημοσιογράφοι. Ναι, έχουν πανελλαδική απεργία. Ωραία, λοιπόν την Τετάρτη που έχουν απεργία δημοσιογράφοι απαιτώ, εντάξει δεν απαιτώ τίποτα, απλά παρακαλώ να κάνετε μια τρίωρη εκπομπή με τον κόκκινο να γουστάρουμε. Είμαστε ευθυμένοι. Πού να αντέξει ρε φίλε ο κόκκινος το πνεμόνι, τρεις ώρες. Δεν αντέχει. Κάντε εσύ. Πρέπει να τον κάνω προπόνηση να πούμε. Ναι. Εντάξει τώρα, 12 χρόνια κάνατε εκπομπή κύριε Ραμπτού. 12 χρόνια. 13. Ωραία, τα ξέρω. Τα ξέρω, κάνετε εκεί κάτι να πούμε. Ωπα. Λοιπόν, για το κάτι άλλα ραδιόφωνα. Τι είπανε. Κάνουν αύριο εκεί 12 ώρα αφιερώματα στην ομάδα εκεί της καρδιάς. Αν το χάσει Λίβερπουλ αύριο θα γλεντάω μέχρι... Γιατί είσαι αντιλίβερπουλίστας? Το Άγιο Πνεύματος είναι τη Δευτέρα, θα γλεντάω μέχρι το 15 μου θα γλεντάω αν το χάσει Λίβερπουλ. Εμείς Δευτέρα μπορεί να κάνουμε εκπομπή με τον κόκκινο, γιατί ο κόκκινος γιορτάζει το Αγίου Ινοπνεύματος. Ναι. Έτσι. Είναι δικό μας άνθρωπος, γιορτάζει το Αγίου. Ναι, δικός μας είναι. Εμείς παρακαλώ να βγει ο Πόντιος στο λαϊκό δικαστήριο από τον κάνω χάλια, να τον εστραβώσω. Ο Πόντιος ο Παοξής είναι τραγουδιστός άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Ο Φωτιάδης. Α, το Φωτιάδη. Συγγνώμη. Τον εκτελονιστή. Τον εκτελονιστή, ναι. Η λατρεία παραπλοκοτήρα. Ναι. Θα αγαπώ, έχω αποκίνηση ντόμος κύριε. Θα φέρεις και καμιά ρακή φαντάζομαι. Και φιλιά στο Αλέξανδρο Αβουκό. Ναι, ο Αλέξανδρος κύριος. Ναι. Και στο Ινστιτούτο Αθηναντίσματος εδώ στην Ιεράπολη που ξενυχτάει να πούμε και βλέπουμε, ακούμε Ραπτόπουλου. Έχω κάνει πυρήνα Ραπτόπουλου. Πάω στο Ινστιτούτο Αθηναντίσματος και ξενυχτάμε όλοι και ακούμε Ραπτόπουλου. Τι ωραία, πάντως μην κοιμηθείς μπρούμητα σήμερα. Ναι. Ναι. Εντάξει, όλα καλά, όλα και καλά. Και μην φας πολύ τώρα. Σου καμιά παλινδρόμηση. Θα περάσει, ναι. Έλα, ο Αλέκος τώρα είναι στικό, γαργαλεύει αγκλάκια εκεί, το Άνφιλτ. Κάτι παίζει εκεί πέρα. Και τους γαργαλεύει τώρα. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα που περιμένει. Καλημέρα κύριε. Έλα Κώστα, εγώ είμαι. Ναι κύριε, εσείς είστε. Ωραία, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Σ' ακούω 15 χρόνια, δεν ξέρω πόσο κάνεις ράδιο. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσο. Ωραία. Σχετικά με τον Άρη που λες ότι θα κινδυνεύσει έτσι λίγο να το σωθεί. Όχι, δεν είπα θα κινδυνεύσει. Λέω καλό είναι να σωθεί φέτος. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Άλλες δύο φορές που ήμασταν, πώς ήμασταν, όταν ανεβήκαμε, κάναμε μια πορεία, ξέρω. Εντάξει.
Δεν αμφιβάλλω. Απλά τώρα τι έγινε. Τώρα η πτώση έφερε και. Πώς το λένε. Κοίταξε, ένα αδυνάτισμα στα θεμέλια. Την προηγούμενη φορά που ανεβήκαμε τα δανεικά έπρεπε να πληρωθούν και πληρώθηκαν μετά από χρόνια. Τώρα δεν έχει ξανά. Έχεις δίκιο. Δεν έχει ξανά τα δανεικά. Τέλος τώρα. Μιλάω για το λαό, ρε παιδάκι. Μπράβο, ναι. Είμαι 35 χρονών. Άκουσε με λίγο. Είμαι 35 χρονών. Άμα με βάλει τώρα να παίξω μπάλα, θα παίξω 10 λεπτά. Αλλά άμα ακούω αυτό τον κόσμο να φωνάζει, πιστεύω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, έτσι μου βγαίνει. Ότι θα παίξω μπάλα. Ναι, αλλά είσαι αργανό και θε να ακούσει τον κόσμο. Οι παίκτε είναι επαγγελματίε, φίλε. Αυτό, επαγγελματίες είναι, εντάξει. Βέβαια. Εγώ είμαι αργιανός, αλλά άμα πήγαινα και σε μια άλλη ομάδα που θα πιστεύω ότι το νιώθουν και λίγο, ρε παιδάκι. Είναι καλό που το Χαριλάου γεμίζει με κόσμο. Ναι, ναι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα γέμιζε τόσο πολύ. Είναι καλό αυτό. Είναι πολύ νομίζω καλό ότι αυτό. Διψάει ο κόσμος. Το ότι πάνε οργανωμένοι και πάει και απλός κόσμος. Εκείνο το οποίο δεν βλέπω πολύ είναι νέα παιδιά. Πώς να δεις ρε Κώστα, έχουμε να πάρουμε κάποιο τίτλο τώρα από το 71. Εντάξει, μην λέμε βλακίες τώρα. Είμαστε γιατί μας κάναν κάποιοι, μπορεί Μπράβο. Να έγινε. Μην το εξετάζεις τι έγινε, ποιος θέλει κτλ. Να δούμε την ουσία τώρα. Αυτή τη στιγμή στην πόλη υπάρχει μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Το κάνει για ένα πόντο, όχι με αδίκησανε, όχι κάλπικο είναι, πήρε το κύπελο με καλή μπάλα. Έχει τον άλλον ο οποίος είναι και πολιτικό μέλος από το Ανατολικό Μπλοκ δυνατός. Είναι πολύ άπλας. Αυτή τη στιγμή στην πόλη του Άρη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Άρης για να πει ότι θα πάει να κάνει κάτι, θα πρέπει να έχει ή ένα παράγοντα δυνατό, οικονομικά, ή μια μπαλαδόφατσα μεγάλη. Ένα στυλ μπέο, στυλ ψωμιάδι να πούμε και τα λοιπά, ο οποίος να είναι και λίγο αλυτάκος, να ξέρει μπάλα, να είναι βρωμιάρης, χιλιαδιό, να ξέρει όμως μπάλα. Να είναι μες τα πράγματα. Να είναι μες τα πράγματα, αλυταράς και τα λοιπά. Ούτε αυτό το έχει. Δεν το έχει, όχι. Είναι μεγάλο κρίμα για αυτό το λαό που είναι στη σφαλιάρα. Δεν είναι, δηλαδή από θέμα... Να έχω ένα, σου λέω, έναν λαμογιάρι, έναν πονηρό, έναν ας πούμε, του Λεβαδιακού, κομπότη. Ναι. Εντάξει, να έχω έναν σπανό, εντάξει έχει λεφτά, δεν το βγάζεις. Ένα τέτοιο στυλ ρε παιδί μου, ένα μπέο. Αλλά και ο μπέος έχει λεφτά. Ναι, όχι, ο Καρυπίδης δεν τον βλέπω για, δεν μπορεί παραπάνω. Μέχρι εκεί είναι, εντάξει. Μέχρι εκεί δεν λέμε ότι εντάξει, δεν θα υπήρχε κανένας άλλος, αλλά είναι μέχρι εκεί, δεν μπορεί παραπάνω. Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλος και οπότε ο Καρυπίδης είναι ο μονόδρομος αυτή τη στιγμή στον Άρη. Τώρα. Θα ακούσει να γράφουν ότι θα έρθει ο Τόμ Πάπας από την Αμερική που θα φέρει δύο Σουηδού Αμερικάνου Άραβες. Αυτά μην τα πιστεύεις. Όπου και τα διαβάσεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε φάει παπάδες. Μην τα πιστεύεις αυτά. Εντάξει, δεν τα πιστεύω. Ούτε τον Τόμ Μάπα, ούτε τον Πάπα, ότι οι Αμερικάνοι. Μην τα πιστεύεις αυτά. Ο Καρυπίδης είναι. Εντάξει. Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι, κοίταξε, άμα συνεχιστεί όμως αυτό, και μετά όπως λες δεν θα υπάρξει τίποτα. Εντάξει, τώρα κοίταξε και ο Καρυπίδης, από τη Γάμα πήγε στην Αλφα, αυτή τη στιγμή παλεύει μόνος του, με ένα κόσμο, με μια δομή, ξέρω κτλ. Δεν έχει από πίσω συμπαίκτες, δεν έχει παράγοντες, δεν έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι και ο Καρυπίδης στον Άρη, ας πούμε, είναι του πεταματού, αλλά από την άλλη μεριά έχει ταβάνι, δεν μπορεί να... Δηλαδή δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Δεν λέω να πρωταγωνιστήσουμε τώρα, αλλά δεν έχει εξέλιξη. Δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Η σταθερότητα, η στασιμότητα θα υπάρχει. Στασιμότητα, ναι. Γυμνάζουν τα νερά. Εκεί θα παλεύεις από 10-16 θέσεις. Αναγκαστικά. Και όχι τίποτα τώρα... άλλο, γιατί μέχρι εκείνη δεν μπορεί τα βάλει. Είναι φιλότυπο άνθρωπο. Και βλέπεις τώρα. Άντε, είχαμε και ένα ψηλό μπάσκετ, πηγαίναμε, βλέπεις και εκεί κατραπακιά. Εντάξει, είδες, λοιπόν πώς γίνεται. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Κάτι είχαμε να ξεσκάσουμε, πάει και αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, χάρηκα που μιλήσαμε. Ναι. Όταν μπορώ να σας ξαναπάρω, εγώ σας ακούω όταν πάω για δουλειά με το κόκκινο και τώρα που σχολάω όλους μαζί. Γιατί είναι οι ώρες που ταιριάζουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Εντάξει, καλή παρέα σε κάνουμε. Όσοι είστε στις γραμμές, καλημέρα. Έχουμε και άλλους στις γραμμές. Αλλά ρε φίλε, εδώ είναι που λες ότι φύγανε όλοι. Σε ακούνε. Είδες που λέει φύγανε από την πόλη, αλλά σε παίρνω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιά. Ξέχασα ότι υπάρχει διαδίκτυο. Ίντερνετ, ρε φίλε, όπου και να πήγανε πάλι. Πάμε στους δύο τελευταίους. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, αργιανός είμαι και εγώ. Καλημέρα. Φώναζε, φίλε. Σαν τον πεθαμένο, μέσα από τον τάφο μιλάς. Πιο δυνατά. Αργιανός είμαι και εγώ. Μπράβο. Ναι. Και σε Στέφανο και σε σένα. Ναι. Κώστα,
θα δεις το δυναμικό πάνω που θα δώσει ο λαός του Άρη την πρώτη μέρα που θα βγουν τα διαρκείας. Διαρκείας θα έχει. Ναι, όταν θα βγουν τα δηλαδή διαρκείας. Πόσα διαρκείας θα πάρετε. Θα βγαίνει ο Τσαλτίδης να λέει 1000 εισιτήρια την πρώτη μέρα, 1600 τη δεύτερη, 2200 την τρίτη. Θα λέει. Θα λέει. Θα λέει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα βγαίνει σίγουρα εσύ και θα λες μπράβο στους Αγιανούς που την πρώτη μέρα πουλήσαν 1000 ή 800. Θα δεις ότι αυτή η συσπήρωση γίνεται ακόμα από τώρα. Δεν έχουν γύρω διαρκείας. Εγώ σου τα προλαβαίνω. Αυτά θα λέω τώρα πριν βγουν. Γιατί όταν βγουν και θα το δεις εσύ, πιστεύω θα το πεις. Όταν δεις ότι πηγαίνουν καλά τα διαρκείας. Ο στόχος σου ποιος είναι για τη φετινή χρονιά? Ο στόχος, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που η διοίκηση δεν βγαίνει ακόμα να πει τους στόχους. Εσύ τι πιστεύεις, ας τη διοίκηση, εσύ πώς τον ηρεύεσαι, εσύ πώς τον φαντάζεσαι. Να σου πω τι πιστεύω. Ναι. Όσο για αυτό που είπε πιο πριν ο Στέφανος για το budget και αυτό, εντάξει, σίγουρα θέλουμε κάποιον να βοηθήσει την κατάσταση. Αλλά και το 5 εκατομμύρια budget είναι εφικτό. Να σου πω και από που Στέφανε. Πες μου, ναι. Ας υποθέσουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ τηλεοπτικό. 2 ή 3. 1,5. Το 2 έως 3 είναι μεγάλη διαφορά. Όχι, είπα κοντά στα 2. Κοντά στα 2, ωραία. Είναι 1,700 με 2. Ναι, ωραία. 500 χιλιάρικα εταιρεία ένδυσης. Ναι. 500 χιλιάρικα χορηγία. Ωραία. Ποιος θα τη φέρει? Νομίζω είσαι ακουστή και 10 δισεκατομμύρια στοιχήματος. Ξέρω σίγουρα για μια εταιρεία από τη Γερμανία. Ναι. Ξέρω για μια εταιρεία από τη Γερμανία που θα δώσει μια χορηγία, θα είναι 100.000 ευρώ αυτή η χορηγία. Εντάξει, αυτές τις μικρές, γιατί. Πάγαμε 3 εκατομμύρια, ωραία. Λοιπόν, και πιστεύω 1,5 εκατομμύριο μπορεί να πούμε τα διαρκεία. Σώνεσαι δηλαδή. 1,5 εκατομμύριο, ξέρεις διαρκείας, πόσα διαρκείας να κάνεις 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω στις 8.500. 8.500, 8.500 επί πόσο δεν το δίνει, και σε ένα χιλιάρικο. Όχι ένα χιλιάρικο. Πόσο θα έχει το διαρκέας για να βγάλεις 1,5 εκατομμύριο? 150. Έβαλα μικρή τιμή, έβαλα και από επίσημα και από... Ναι, μέσο όρο δηλαδή πόσο? Ναι, Στέφανε, και με σουίτες μαζί, ρε φίλε. Ναι, σουίτες, 8.000. Εγώ σου λέω να κάνουμε 12.000 διαρκείας. Εγώ εκεί το βλέπω. Στο 12. Έχει κάτι κοντάρια για άλμα μικοντό. Έχει, θα κάνουμε 12.000 διαρκείας, ωραία. Βγήκαμε στο Τάλιρο, απλά. Με το Τάλιρο τι κάνουμε, ποιες είναι οι προοπτικές μας? Χωρίς κανένα λάθος, χωρίς κανένα λάθος συμβόλαιο, όλοι πληρωμένοι, τα ρεύματα θα πληρωθούν με τα 5.000, τα ενίκια όλα, οι αθλητές όλα αυτά θα πληρωθούν. Εγώ προσωπικά αυτό που θα ήθελα να δω από τον Άρη, ναι. Θα ήθελα να γίνει όπως έγινε κάτι το... Βρε, και εγώ θέλω πεντάδα να βγω Ευρώπη, ρε φίλε, να γουστάρω, ναι. Ελπιδοφόροι και ταλέντα. Αυτό θέλω. Που δεν τους ξέρω. Αυτό θέλω κι εγώ. Με 5 εκατομμύρια εκεί δουλεύεις, ωραία. Αν σε βγουν αυτά τα ταλέντα, είσαι στην οχτάδα. Αν δεν σε βγουν τα ταλέντα, παλεύει 10 έως 16 θέση. Αυτό σου λέω. Για αυτό θέλουμε κάποιον να έρθει να χώσει λίγα ακόμα, να βοηθήσει τον Θόδωρο απλά και να είμαστε πιο απλά. Είναι ένα πρόβλημα, δεν να υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα. Είμαι αυτή η ηρεμία, ναι. Είμαι σίγουρο για τη συσπήρωση του κόστου. Η συσπήρωση είναι δεδομένη. Εγώ σου είπα Κωστά, και το νούμερο. 12.000 διαρκεία θα έχει φέτο. Κωστά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω να πει τη γνώμη σου για έναν παίκτη. Ναι. Πιστεύω εσύ να το θυμάσαι. Έπαιζε στην ΑΕΚ το 82-83. Είναι ο Χρήστος ο Τατίδης. Ο? Χρήστος Τατίδης. Τατίδης. Δεν έπαιξε βασικός. Ναι, απλά δεν έπαιξε βασικός. Ξέρεις τι, επειδή το γνωρίζω τώρα, είμαστε το δύο χρόνια. Λένε οι τέτοιες ότι ήταν πολύ μεγάλος παίκτης. Απλά εντάξει, δεν έπαιξε για άλλους. Δεν έπαιξε, πώς έπαιξε, δεν έπαιξε. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να μου έλεγες τον παραπραστανίτη, να μου έλεγες, ξέρω εγώ. Τώρα πρασίτα τανά, το θυμάσαι αυτό. Πάμε. Έλα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυπρόπληκτος από τους μοναχικούς δρόμους της Γερμανίας. Ακούγεις ότι είσαι φορτηγατζής τώρα, καταλαβαίνω εγώ τώρα. Με Σκάνια. Τι να κλείσει. Σκάνια Μερσεντέρ, να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Κλείς το ράδιο. Κλείς το ράδιο. Μα δεν σ' ακούω το ράδιο, μόνο από το τηλέφωνο, ίντερνετ. Έλα, καλά ακούγεις. Κλείς το ίντερνετ. Λοιπόν. Τι λες. Δεν θα σ' ακούω, ρε. Κλείς το ίντερνετ. Δεν θα σ' ακούει, ρε. Ρε φίλε, από το τηλέφωνο σ' ακούω τώρα. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, έχω να κάνω μια πρόταση από πού να πάτε να δείτε τον τελικό ο Κώστας. Ναι, πες. Στο Βατικανό. Στο Βατικανό πρέπει να πας και να σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Λίβερπουλ,
πρώτη φορά Champions League. Παντρεύεται πρίγκιπας. Παίζει Liverpool Champions League και φεύγει ο Πάπας. Δεύτερη φορά Liverpool στο τελικό. Θα πεθάνει ο Πάπας. Πάλι παντρεύεται ο πρίγκιπας. Ξανά στο Champions League η Liverpool. Πάει ο Πάπας, τον φάγανε. Ναι. Και αυτή τη φορά παντρεύτηκε ο πρίγκιπας. Τώρα η Liverpool είναι μέσα. Πάρε να το σώσει, Κωστή. Ναι. Πάρε να το σώσει. Δεν τους γουστάρω τους καθολικούς. Τι γουστάρεις τελικά? Τίποτα. Ε, τότε. Δεν γουστάρω τον Πάπα. Εσείς οι Έλληνες. Εσείς οι Έλληνες. Εσείς οι Βρωμοέλληνες. Έκλεισες. Εσείς οι Πασοξίδες. Φαντάζεσαι εσείς να είναι νεόπλουτοι. Φαντάζεσαι να ήμουν καθολικός και να είχαν εκεί πέρα τα. Φαντάζεσαι να ήσουν Πάπες και να σε φιλούσε το χέρι. Πα! Όχι, φαντάζομαι να ήμουν καθολικός εκεί ναι. Και να την κόλλαγα στον Πάπα. Θα με κρεμάγανε να πούμε. Ε? Εκεί στο Βατικανό ανάποδα θα σήκανε. Τελευταίος λέγε. Έλα, γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Έλα, ο Άλεξ ο Κούνιας είμαι. Τι κάνεις? Έλα, Λέκο. Εδώ στη Λάρισα με κυνηγάνε να του κάνω μερικά εξώδικα. Είναι αχάριστη. Τη πήγα τελικό μετά από τόσα χρόνια και είναι αχάριστη. Έχω και μια διαδρομή εγώ. Ενδιαφέρομαι για τον Άρη. Μεγάλη ομάδα ο Άρης.